Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Βασίλη μου. Καλημέρα, Αλεξία. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πώς είμαστε? Έπεσε η θερμοκρασία λιγάκι σήμερα. Εντάξει. Καλό καλοκαίρι έχουμε. Δεν θέλουμε τη ιδιαίτερα να πέσει. Καλό καλοκαίρι έχουμε. Καλό καλοκαίρι έχουμε. Υπό την έννοια ότι δεν έχουμε πυρκαγιές. Με αυτή την έννοια το λέω. Ότι εντάξει, ακόμη πάμε καλά από πυρκαγιές. Συμφωνώ. Είχαμε κάποια έξαρση τη θερμοκρασία. Εντάξει, καλοκαίρι είναι. Θα κάνει και κάποια σαραντάρια. Ξέρω εγώ, το λέω το καλό σήμερα καλοκαίρι μόνο για αυτό το κομμάτι. Το πρωινό. Έτσι, γιατί εντάξει, βέβαια, εμείς σηκωνόμαστε και λιγάκι νωρίτερα, οπότε αντιλαμβάνεσαι. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Ήταν αρκετά καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς που μας βλέπετε και μας ακούτε, βεβαίως. Γιορτάζουν οι Παρασκευούλες και οι Παρασκευάδες. Να στείλω την καλημέρα μου και τα χρόνια μου πολλά στη φίλη μου τη Βούλα τη Λέρμα, Παρασκευή βαφτισμένη. Καλημέρα λοιπόν σε όλους εσάς που μας βλέπετε και μας ακούτε. Μας βλέπετε από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας βλέπετε τώρα ζωντανά από τη σελίδα μας στο Facebook. Μας ακούτε από το Live 24 και από τα FM στους 92,2. Καλημέρα στο Σπύρο, το Φωτιάδη, το φίλο μου. Καλή Τετάρτη να έχουμε. Τι λέει? Όλο ομορφιές. Καλημέρα. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή αμέσως. Θα καλημερίσουμε τον Παντελή Κοκκινόπουλο, που είναι μέλος της ομάδας κατά των πληστηριασμών. Της κίνησης. Καλύτερα. Ναι. Βέβαια, αν δεν είμαστε όλη μια ομάδα, δεν γίνονται και καλύτερα τα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, κύριε Κοκκινόπουλε. Καλημέρα και σε εσάς τους δύο. Καλημέρα εκ μέρους της ομάδας. Τι έχουμε σήμερα? Η κάπως δροσερή μέρα, που ωστόσο προς το μεσημέρι θα γίνει θερμότερη. Μάλιστα. Κύριε Κοκκινόπουλε, ξέρουμε πως οι Τετάρτες... Θα γίνεται θερμότερη προς το μεσημέρι, γιατί υπάρχει συγκεκριμένος σωστά. λόγος. Σωστά. Ξέρουμε πως οι Τετάρτες είναι μέρες γενικότερα που γίνονται ή επιχειρούνται να γίνονται πληστηριασμοί σε ειρηνοδικεία. Εγώ θα περίμενα, κύριε Κοκκινόπουλε, γιατί άνοιξε το πρωί το διαδίκτυο και διάβασα πανηγυρισμούς, επικοινωνιακό... τέλος πάντων, μπαράζ από την κυβέρνηση για την έξοδο στις αγορές. Θα περίμενα, κύριε Κοκκινόπουλο, ότι δεν γίνονται πληστηριασμοί, ότι τέλος πάντων αυτά σταματάνε. Ποια είναι η πραγματικότητα, για πείτε μας, και τι έρχεται από το Σεπτέμβρη? Δεν έχετε καθόλου άδικο. Βγήκαμε στις αγορές προκειμένου να φτιάξουμε νούμερα. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Ο κόσμος πεινάει, ο κόσμος αγχώνεται, ο κόσμος κάνει τα σπίτια του, ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει τη ΔΕΗ, κάνει τις συντάξεις, τα πανεπιστήμια, όσον ούπο θα το διαβάσατε υποθέτω, μπαίνουν στο παιχνίδι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έτσι, όλα προς όφελος του κεφαλαίου των επιχειρήσεων, και επειδή έχουμε κάνει και στο παρελθόν συζήτηση για τις επιχειρήσεις που μου είχατε θέσει το εύλογο ερώτημα. Μα οι επιχειρήσεις δεν είναι αυτές που θα φέρουν χρήμα? Ναι, θα φέρουν χρήμα για ποιους όμως? Έτσι, δηλαδή θα αυξήσουν την απασχολησιμότητα των Ελλήνων με τα 300 ευρώ και με τα μπλοκάκια ή χωρίς μπλοκάκια, χωρίς ΙΚΑ, ΜΙΚΑ και όλα αυτά? Αν αυτό είναι επιχειρηματικότητα, εγώ πάω πάσω. Τι έχουμε λοιπόν σήμερα, για να έρθουμε λίγο στην... Βλέπουμε ότι ήδη οι τηλεθεατές μας έχουν συντονιστεί. Βεβαίως, να έχουν συντονιστεί οι τηλεθεατές και λένε ότι να μην ξεχάσουμε σήμερα στις 3:30, να μην ξεχάσουμε να είμαστε όλοι στα δικαστήρια. Έχουμε πληστηριασμούς λοιπόν στα δικαστήρια, στο ειρηνοδικείο και στο Ναύπλιο και στο Άργος. Θα μας πείτε εσείς λεπτομέρειες. Είναι για τράπεζες, από τράπεζες είναι? Τράπεζες βγάζουν ακίνητα, κύριε Κοκκινόπουλο, για πείτε μας λίγο. Όλα είναι τράπεζες. Όλα είναι τράπεζες. Τα 7 περιστατικά που έχουμε σήμερα πληστηριασμούς είναι 7, τράπεζες. 7. 7. 4 και 3. Μάλιστα. Να πούμε λίγο τις ώρες, κύριε Κοκκινόπουλε, και το κάλεσμα που γίνεται από την... νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να είναι στα ειρηνοδικεία. Βεβαίως το παιχνίδι εντός εισαγωγικών των κορακιών, τα κοράκια εννοώ τους συμβολεογράφους που είναι τεταλμένοι για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Θα μου πείτε βέβαια πάλι εσείς ότι και αυτή τη δουλειά τους κάνουν. Σωστά. Εγώ θα πω βέβαια ότι
την τράπεζα δεν μπορώ να την πολεμήσω, πολεμάω τα εργαλεία που η τράπεζα αυτή έχει. Χρησιμοποιεί, βέβαια. Εγώ δεν θα έλεγα τη δουλειά τους κάνουν. Θα το πήγαινα λίγο πιο πέρα, κύριε Κοκκινόπουλο. Θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο, ότι εφαρμόζουν τον νόμο, θα λέγαν. Ο νόμος. Ο νόμος είναι στα μέτρα τα δικά τους. Έτσι έχει φτιαχτεί. Μου κάνετε πάσα τώρα, βέβαια. Ακριβώς, ναι, μα γι' αυτό το λέω. Γιατί αυτό είναι, αν θέλετε, ότι εμείς τι να κάνουμε, τον νόμο εφαρμόζουμε. Έτσι είναι η δικαιοσύνη, έτσι αποδίδεται. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στον νόμο. Ναι, άμα δεν τον εφαρμόσουμε, δηλαδή. Το επόμενο βήμα ποιο είναι ο μετά, νόμος, πού πάμε. Όμως, ο νόμος όμως έρχεται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα αν θέλετε. Του κόσμου. Και θα ήθελα και ένα σχόλιο σας. Οι συμβολιογράφοι από την άλλη, κύριε Κοκκινόπουλε, λένε ότι εμείς, να ορίστε, τόσες Τετάρτες τέλος πάντων απήχαμε από πληστηριασμούς. Καλά, δεν θα είναι χρήσιμη στο εξής. Από Σεπτέμβρη είναι η ηλεκτρονική. Ναι, θα φτάσουμε στα μάτια. Θα μας πει και για τους ηλεκτρονικούς, Αλεξία. Σωστά. Θα μας πει και για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά? Εγώ λέω το εξής, ότι επαναλαμβάνω, είναι το εργαλείο λοιπόν ο συμβολιογράφος μέσω του οποίου θα γίνει αυτό που γίνεται όσον αφορά τους νόμους. Οι νόμοι είναι φτιαγμένοι στα μέτρα τους, έτσι, και υπάρχουν διατάξεις νόμων λοιπόν που επιβάλλουν αυτή τη διαδικασία. Πέραν όμως αυτών των νόμων υπάρχουν και κάποια άρθρα στο Σύνταγμα, λένε ότι ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να αντισταθεί όταν πρόκειται για ανομαλίες της εύρυθμης λειτουργίας των κανόνων. Εδώ δεν μπορεί το σπίτι του καθενός, και δεν θα παίξω με τις λέξεις περιουσία και λοιπά, το σπίτι του καθενός, η στέγη του καθενός είναι δικαίωμα που πρέπει να προστατευτεί και προστατεύεται από το Σύνταγμα. Αλλά αυτή τη διάταξη την ξεχνάνε και χρησιμοποιούν άλλες διατάξεις που φτιάχτηκαν τα τελευταία χρόνια προκειμένου να γίνει η φαρπαγή αυτή των περιουσιακών στοιχείων του κάθε Έλληνα πολίτη. Οι 7 περιπτώσεις που μας λέτε είναι κατοικίες, κύριε Κοκκινόπουλε? Είναι μόνο κατοικίες, είναι και επαγγελματικές στέγες. Ναι. Είναι δάνεια λοιπόν που πήραν αυτοί οι άνθρωποι προκειμένου να φτιάξουν τη ζωή τους, να δώσουν δουλειά σε ανθρώπους, δουλειά τους, ναι. Είναι μικρές επιχειρήσεις που εδρεύουν στο νόμο μας, στις πόλεις μας. Πώς θα γίνει ο συντονισμός, βοηθήστε μας λίγο, την ίδια ώρα ταυτόχρονα και στα δύο ειρηνοδικεία? Κυρία Δρίτσα, δεν είναι τυχαίο και αυτό που λέτε. Ναι. Την ίδια ώρα στα δύο ειρηνοδικεία γίνονται αυτοί οι πληστηριασμοί, ναι. Και όχι μόνο, ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν και διαφορετικές αίθουσες. Κατά συνέπεια θέλουν να σπάσουν τη δυναμικότητα. Βέβαια, της κινητοποίησης. Έτσι, να χωριστούμε δηλαδή σε μικρότερες ομάδες που, όπως εσείς αντιλαμβάνεστε, ναι. Όσο λιγότεροι, τόσο πιο εύκολα για αυτούς. Βεβαίως. Από το Σεπτέμβρη τι έρχεται, κύριε Κοκκινόπουλε? Γιατί είπαμε και λίγο πριν βγούμε στον αέρα ότι ουσιαστικά είναι οι τελευταίοι πληστηριασμοί αυτοί που γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο, στις αίθουσες μάλλον. Τι με τον, θα γίνει με τον προβλεπόμενο τρόπο, θα έλεγα εγώ. Με τον προβλεπόμενο, τι θα γίνει γιατί με τους ηλεκτρονικούς λοιπόν, πώς θα μπορέσουμε να τους εμποδίσουμε? Ακούστε, δεν ξέρω, σκεφτόμαστε πάρα πολλά πράγματα και όχι μόνο σε επίπεδο των δύο πόλεων εδώ, πανελλήνια. Κίνημα σκέφτεται τρόπους δράσης, μιλάω όταν θα γίνει ο ηλεκτρονικός. Ναι. Σκεφτόμαστε δράσεις, αλλά το θέμα για σήμερα είναι ότι μια δυναμική παρουσία, δεδομένου ότι είναι οι τελευταίες με αυτόν τον, ας το πούμε έτσι, ορθόδοξο τρόπο, προσπαθούμε να δώσουμε και το μήνυμά μας ότι εμείς είμαστε εδώ, πάντα θα μας έχουν απέναντι, πάντα θα κάνουμε τους αγώνες μας, και από εκεί και πέρα όταν θα έρθει εκείνη η ώρα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, σίγουρα να είστε σίγουροι ότι θα έχουμε βρει λύσεις καινούριων τρόπων αγώνων. Ηλεκτρονικά φαντάζομαι. Ηλεκτρονικά. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, θέλω ένα σχόλιο πολιτικό αλλά όχι κομματικό προς Θεού. Για τις, θέλετε ότι πάντα εγώ δεν. Σωστά. Δεν αρνείστε. Άλλωστε, δεν σας βγάζουμε με κάποια κομματική ιδιότητα ως μέλος μιας κίνησης, ως ενεργό πολίτη, εν πάση περιπτώσει. Ακριβώς, και ως επιστήμονα. Και ως επιστήμονα, που είστε μέσα στην κοινωνία. Θέλω ένα σχόλιο για την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Guardian, στην οποία μεταξύ άλλων είπε ότι έκανα μεγάλα λάθη και ότι έξω μας λένε ψεύτες, αλλά δεν μας λένε κλέφτες.
Έξω δηλαδή ο κόσμος εννοώ, η κοινωνία. Μπορεί να μας λέει, λέει ψεύτες, αλλά δεν μας λένε κλέφτες. Δεν μας λένε κλέφτες, ναι. Ναι, αν αυτό δικαιολογεί όλη αυτή την κατάσταση, τι να σας πω. Είναι εύκολο, ξέρετε, να αναλαμβάνει οποιοδήποτε πολιτικές ευθύνες, εντός εισαγωγικών η λέξη. Όλοι και οι προηγούμενοι και οι νυν, όλοι με αυτή τη φράση παίζουν. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό πώς μεταφράζεται στις πλάτες του κόσμου. Πώς μεταφράζεται στην... στο ότι ο δημότης, ο συμπολίτης μας θα πάει να ανοίξει τον κάδο των σκουπιδιών ότι πλέον δεν έχει να φάει. Πώς μεταφράζεται όταν ο γέροντας, ο συνταξιούχος αδυνατεί να έχει πρόσβαση σε νοσοκομεία τις ελιπέστατες αυτές τις υπηρεσίες που ένα νοσοκομείο σήμερα μπορεί να δώσει. Πώς μεταφράζεται αυτό όταν χάνει το σπίτι του, όταν δεν έχει φως για το σπιτικό του. Όταν σε σπίτια καρκινοπαθών, έτσι, κόβεται το ρεύμα και mm-hmm. δεν έχει την υποστήριξη αυτή μέσω μηχανημάτων που πρέπει να έχει. Mm-hmm. Εγώ τα νούμερα, ξέρετε, τα έχω γραμμένα. Mm-hmm. Πείστε με για την έκφραση. Mm-hmm. Όταν θα κοιτάξω την ευημερία του κόσμου, περνάει καλά ο κόσμος. Το πω, χειροκροτώ. Δεν περνάει καλά ο κόσμος. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι αγορές. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε mm-hmm. Οι κυβερνώντες. Mm-hmm. Οι κυβερνώντες κάνουν το παιχνίδι. Όπως προηγούμενοι, έτσι και τούτοι. Εγώ θα κοιτάξω στα μάτια κατάματα τον συμπολίτη μου, θα τον πιάσω από το χέρι, θα τον αγκαλιάσω. Η κυβέρνηση, οι κυβερνώντες γενικώς, έχουν κάνει αυτό τον τελευταίο καιρό. Πότε το κάνανε, γιατί εγώ δεν θυμάμαι κάτι. Κύριε Κωνστανόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά. Να θυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι σήμερα λοιπόν στις 3:30, 3:30 δεν είναι η ώρα. 3:30 είναι. Στα Ειρηνοδική Αναυπλίου και Άργους, όλοι πρέπει να είμαστε εκεί για να εμποδίσουμε πληστηριασμούς σπιτιών αλλά και επιχειρήσεων συνανθρώπων μας. Έτσι, όλοι μας. Σήμερα το πρωί ανήρτησα ένα σχόλιο μου στο προφίλ. Είπα ακριβώς αυτό, ότι η συμπαράσταση είναι καθολική, είναι δεδομένο, το βλέπουμε, το ακούμε. Mm-hmm. Αλλά από την παραλία, από το σπίτι μας, όχι φίλε. Έλα και εσύ, το ελάχιστο που έχεις να κάνει. Ναι. Την παράσταση, όχι σε μένα, ναι. Όχι στην ομάδα. Αλλά σε αυτούς τους ανθρώπους που εξευτελίζονται. Σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωνστανόπουλε. Θα είμαστε όλοι εκεί. Θα τα πούμε από το φθινόπωρο ξανά, κύριε Κωνστανόπουλε. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά όλοι σας. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. 3:30 σήμερα όλοι στη Ειρηνοδική Αναυπλίου και Άργους να εμποδίσουμε τους πληστηριασμούς σε σπίτια αλλά και επιχειρήσεις συνανθρώπων μας. Και όπως είπε ο κύριος Κωνστανόπουλος. Και σε ακίνητα και σε κατοικίες. Όπως είπε ο κύριος Κωνστανόπουλος, δεν μπορούμε να αντιστεκόμαστε από την παραλία και από την ξαπλώστρα. Παιδιά, προσέξτε το αυτό. Λοιπόν, και εγώ θα περίμενα ότι αφού βγαίνουμε στις αγορές και ότι όλα πάνε καλά, τουλάχιστον ένα μέτρο να παγώσουν για λίγο πληστηριασμό. Κάτι, μια ανάσα. Τι βγαίνουμε στις αγορές, δεν πρέπει να έχει και ένα αντίκτυπο για τον κόσμο αυτό. Εντάξει. Τον Αύγουστο, όχι, λέει ο Πρωθυπουργός, τον Αύγουστο του 18 βγαίνουμε από τα μνημόνια. Φύγαμε τώρα από το 15 που τα σκίσαμε. Έχουμε φύγει εδώ και 2,5-3 μήνες. Εκείνο το μοιραίο Σάββατο. Ναι, πώς είπε ο κύριος εκεί ο γιατρός. Ναι, ο γιατρός. Ναι, λέει, λοιπόν, ναι. Καλημέρες λοιπόν. Στέλνουμε καλημέρες. Σας ξεκινήσαμε λιγάκι απότομα σήμερα. Έτσι. Σας ξεκινήσαμε λίγο απότομα σήμερα. Καλημέρα στο Σπύρο, το Μαρίνο, το λιμενάρχη μας με υπέροχα καραβάκια, βουτιές εκεί, ο ήλιος, θάλασσες. Καλημέρα. Απότομη Αλεξία μου, είναι η πραγματικότητα απότομη. Όταν ξαφνικά σου έρχεται, απειλείσαι με πληστηριασμούς κατοικίας, επαγγελματική στέγη κτλ. Αυτό είναι το απότομο. Την πραγματικότητα μεταφέρουμε δυστυχώς. Είχε ελπίδες ο κόσμος, γιατί άκουσε τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα ότι δεν θα προχωρήσουν. Ότι τέλος πάντων αυτοί είναι πιο καθαροί, πιο αγνοί, πιο θα μπορέσουν να κάνουν τα πράγματα που λένε. Δυστυχώς τα ίδια και χειρότερα. Αυτό μας γράφει και ο Σπύρος Φωτιάδης, ότι δυστυχώς έρχονται και χειρότερα, ελπίζουμε πως όχι. Και για να μην λένε κάποιοι ότι είμαστε μόνιμα κατά του ΣΥΡΙΖΑ, θα πούμε ότι το έσχος της κυβέρνησης Σαμαρά, αν το θυμάσαι, ήταν ποιο. Ότι χρωστούσε στην εφορία, για παράδειγμα, δεν είναι μόνο ότι προχωρούσε η κατάσχεση λογαριασμού ή ακινήτο, πήγαινε στη για 5.000 και πήγαινε σε αυτόφορο. Το θυμάσαι αυτό. Ναι. Επί Σαμαρά. Ναι, έχεις δίκιο, ναι. Το έσχος. Γιατί. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία κάνει μούγκα για τις πληστηριασμούς και τις κατασχέσεις. Γιατί είχε κάνει τα χειρότερα. Για να λέμε και τα πράγματα όπως είναι, έτσι. Θυμάσαι ότι υπήρχαν και από την Αργολίδα άνθρωποι που εξευτελίστηκαν
Γιατί εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο τώρα χρωστάς 5.000 ευρώ, 6.000 ευρώ στην εφορία, έρχονται να σε πηγαίνουν αυτόφορο, να συλλαμβάνουν στον δρόμο, να σε πηγαίνουν μέσα. Αυτά γινόταν και γινόταν επί συγκυβέρνησης καλύτερα, έτσι, με πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά, για να μην το παίξουν κάποιοι και λαϊκοί αγωνιστές της λεγόμενης λαϊκής αδεξιάς, γιατί έχουν κάνει έσχη και αυτοί. Με συγχωρείς που σε διέκοψα. Όχι, δεν τι να πω. Όχι, ήταν μια πραγματικότητα. Θα το θυμούνται πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, και μάλιστα λοιπόν. Βγάζανε και στις ανακοινώσεις της αστυνομίας, στα δελτία τύπου, αν θυμάσαι. Ναι. Χωρίς ντροπή, γιατί το θεωρούσαν ως κατόρθωμα. Συνελήφθη, λέει, με δαπός, γιατί είχε ωφελεί, ξέρω εγώ, 6.000 ευρώ στη δόη ναυπλίου. Μα αφήνεις να πω καλημέρα στους φίλους που είναι πολύ και δεν τους προλαβαίνω. Φεύγουν τα ονόματα και τα έχω χάσει όλα. Λοιπόν. Καλημέρα στο Στέλιο, στον Κωνσταντίνο Τολιακόπουλο. Τώρα, Κωνσταντίνε, πού βρίσκεσαι και μας ακούς? Είσαι Τρυπόλη, είσαι Βιβάρη, δεν ξέρω. Καλημέρα στο Βασίλη τον Ηλιάδη, τον Αντώνη τον Μαλανδρίνο, τον Τάσο τον Μιτσάκο. Το Μικρό Καφέ, καλημέρα. Στον. Πού πάω, να είδε, σούπα, περνάνε. Στον Σπύρο τον Μαρίνο, είπαμε. Στον Κώστα τον Καραμπή, τον Βασίλη τον Δημόπουλο, στον Γιάννη τον Χατζόπουλο, καλημέρα Γιάννη μου. Στον πατέρα Γεώργιο Σελή. Την καλημέρα μας στο Γιάννη το Γιαννάκη, στον Τάκη τον Πετρόπουλο, στον Παναγιώτη Ηλίου, στον Μιχάλη Κάζεϊ, στον Σπύρο Φωτιάδη. Είπαμε καλημέρα σε όλους εσάς με ένα ποτήρι γάλα του Μοριά. Ξεκινήσαμε και αυτήν εδώ την εκπομπή σε 950 σε μια πόλη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Την αμέσως επόμενη μέρα της παραγωγής στο γάλα του Μοριά θα το βρείτε στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Είναι μικρής διάρκειας γιατί είναι ολόφρεσκο, δεν έχει συντηρητικά. Γι' αυτό είναι και για λίγες ημέρες. Στα ψυγεία του σούπερ μάρκετ, λοιπόν, έτσι μπορείτε να το προμηθεύεστε και να το διαθέτε στους ανθρώπους που αγαπάτε, στην οικογένειά σας, στα παιδιά σας. Μην ξεχνάμε τη μεγάλη συναυλία του καλοκαιριού. Αύριο, 27 του μήνα, στο Blue Blank, στην Αλβανικιά, στον Άφλιο, με τον Γιώργο Σαμπάνη. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας. Θα είναι ένα βράδυ πραγματικά εξαιρετικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε like στο διαγωνισμό μας, στη σελίδα μας στο Facebook, όσον αφορά το ενπλό πάρτι του Ρώσο Καφέ Big Fish και Small Fish με το Μανταλένα, όπου θα μας κάνει βόλτα στον αργολικό, να το τονίσω, και όχι αργός αρνικό. Παιδί μου, έχουμε κέφι. Εμείς μπορεί θα θέλουμε, να πάμε λοιπόν. Και Μεσόγειο κάτω, ξέρω εγώ, πάμε γυρίσουμε πάλι. Μανταλένα. Μπορεί να φύγουμε προς Κύπρο, ξέρω εγώ. Με το Μανταλένα. Γιατί θα μπορούσε. Δεν πάει το Μανταλένα. Δεν ξέρω. Ποιος το είπε ότι δεν πάει? Εσύ που ξέρεις από καρά βιβλία. Πώς δεν πάει? Πηγαίνει. Μα γιατί δεν πάει? Δεν ξέρω. Μα που θες πάμε. Κάτω στο Σουέζ θα σταματήσουμε. Λοιπόν, φεύγουμε λοιπόν, σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε τη Δευτέρα, 31 Ιουλίου. Με το Μανταλένα, στο ενπλό πάρτι. Κάντε like στη φωτογραφία που σας έχω αναρτήσει. Γίνεται καθημερινά για να σας το θυμίζουμε. Όλα αυτά τα like λοιπόν θα αθρηστούν. Και τη Δευτέρα, λίγο πριν τις 11, λίγο πριν κλείσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή, θα κληρώσουμε 2 τυχερούς από εσάς που εντελώς δωρεάν θα έρθετε μαζί μας σε αυτή την υπέροχη κρουαζιέρα, μίνι κρουαζιέρα. Λοιπόν, να πάμε λιγάκι στον καιρό. Να πούμε καιρό, δύο λίγο. Λόγια. Ναι, μικρή πτώση της θερμοκρασίας, αυξάνονται δυτικοί άνομοι, τοπικές βροχές στα δυτικά. Έλεος. Λοιπόν, λέει ότι ψήθηκε πάλι η Ελλάδα την Τρίτη. Εσύ κατάλαβες εχθές κάψωνα? Κάποια στιγμή, βέβαια. Λίγο το απόγευμα, ναι. Όχι όμως το προχθές. Ναι, ναι. Από προχθές ήταν σαφώς καλύτερα. Όχι, μια χαρά, εντάξει. Ωραία. Άμα έχεις θάλασσα κοντά και μπορείς να βουτήξεις, μια χαρά είναι. Μία η ώρα παίρνω τηλέφωνο το Βασίλη το μεσημέρι. Ναι. Στη μία το μεσημέρι. Έλα, Αλεξία, πάω για βουτιά. Τι να του πω? Ναι, ένας φίλος που με πήρε από το Αγρίνιο, για παράδειγμα, μου λέει: σκάσαμε, βράσαμε, δεν αντέχουμε άλλο. Οπότε είναι αναλόγως του που είσαι κοντά, πώς είναι. Πισίνα. Λοιπόν, έχει πισίνες εκεί στο Αγρίνιο. Έχω δει και κάτι πάρα πολύ ωραία. Να το είδες, λοιπόν. Έχει. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας, λοιπόν. Ψήθηκε πάλι η Ελλάδα την Τρίτη, με το θερμόμετρο να ξεπερνά οριακά τους 40 βαθμούς στο ακροτήρι της Κρήτης. Ενώ στον Πλατανιά Χανίων, στην Κάντζα και τη Σπάρτη, η θερμοκρασία λίγο έλειψε να πιάσει το 40. Οι 8 υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες που έχουν σημειωθεί για χθες Τρίτη παρουσιάζονται στα Χανιά με 40,3, στη Σπάρτη με 39,8, στην Κάντζα με 39,6, Φράγκο Ποταμών Ρεθίμου 39,6, Θεολόγος Θεότητας 39,4, Πλατανιάς 39,3, Πόρτο Ράφτη Αττικής 39,2, Αυλίδα 39,1. Για σήμερα Τετάρτη, οι προγνώσεις λένε για μικρή μείωση, όμως το αναμενόμενο 35 σε συνδυασμό με τους δυτικούς ανέμους δεν θα κάνουν και τα πράγματα πιο εύκολα. Συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες θερμές ώρες της ημέρας, στα επιρροτικά με τοπικούς όμβρους
ή μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά υπηρετικά, το Ιόνιο και τα βόρεια υπηρετικά, κυρίως ορεινά τμήματα. Περιμένουμε για σήμερα Τετάρτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει βαθμία πτώση, ενώ παράλληλα σταδιακά ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι δυτικοί άνεμοι. Η θερμοκρασία με μικρή πτώση θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 24 έως 34 στην Κεντρική και Νότια, 19 έως 32 στη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο από 17 έως 28, 25 έως 33 βαθμούς στις Κυκλάδες και την Κρήτη, 24 έως και 35 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Βόρειο Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά τμήματα από νότιες διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτρη 3 με 5 μποφόρ, και μετά το απόγευμα στα δυτικά τμήματα ισχυρή 6 μποφόρ από δυτικές διευθύνσεις στο Κεντρικό Αιγαίο, από νότιες διευθύνσεις ασθενείς και αργότερα μέτρη 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο Νότιο Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή 5 έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες περιμένουμε για σήμερα στην Ανατολική Πελοπόννησο, 25 έως 33 βαθμούς εδώ, στην περιοχή μας. Μάλιστα. Και ενώ λένε ότι το Άργος είναι, ξέρω εγώ, τα γραφεία της ζέστης και του καύσωνα, δεν βλέπω ιδιαίτερη έτσι, ανεβασμένη θερμοκρασία. Καλά πάμε, καλά πάμε, μια χαρά πάμε. Την περιοχή μας, την ευρύτερη περιοχή, μάλλον την Αργολιδοκορινθία, έτσι να μου επιτρέπετε ο όρος όπως ήταν από παλιά, αν θυμάσαι, επισκέφθηκε χθες και ο Αμερικανός πρέσβης, έτσι, σε ιδιωτική... Γιατί? Okay, ναι, για πώς... Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα είναι. Ωραία. Δεν είναι. Ναι. Σε ιδιωτική έτσι, επίσκεψη. Ναι, πήγε στον αρχαιολογικό χώρο της Νεμαίας. Υπάρχει το σχηματικό δημοσίευμα στις αργολικές ειδήσεις. Σίγουρα θα έπιε κρασάκι. Δεν μας το... αλλά έρθει και στο Ναύπλιο. Υπάρχουν και φωτογραφίες από. Έχουν βάλει τα παιδιά εδώ στις αργολικές ειδήσεις. Μαζί με τη σύζυγό του, ο κύριος Τζέφρι Πιάτ. Πιάτ. Κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει. Να μην. Like something that. Φυσικά συνοδεύονταν από. Ισχυρή αστυνομική δύναμη. Ιγκόγνητο ήρθε ή ήταν προγραμματισμένο? Ο ιγκόγνητο. Πόσο ιγκόγνητο μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος που συνοδεύεται από εκ των πραγμάτων? Έχει ασφάλεια δίπλα, αστυνομία. Αμερικανός πρέσβης, είναι έτσι, είναι αυτά. Θα έχει και συνοδεία, θα έχει και ασφάλεια. Την καλημέρα και μας την Άλκηστη στην Κοντογιάννη. Καλημέρα Άλκηστη. Στην Άννα τη Σούρσου και να τη πούμε χρόνια πολλά. Είπαμε χρόνια πολλά για τη Βούλα. Τώρα θα πούμε και για την Άννα και για τις δύο. Κοίταξε. Η Άννα, η συγκεκριμένη Άννα, γιορτάζει τις Αγίες Άννης. Εντάξει τότε. Ενώ οι κλασικές Άννες γιορτάζουν στις 9 Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Η Άννα Ισούσου όμως, όπως δεν είναι μία κλασική Άννα, γιόρταζε εχθές. Χρόνια πολλά λοιπόν. Χρόνια και σήμερα πολλά. Η Βούλα, οπότε κομπλέ. Μάλιστα. Καλημέρα στον Γιώργο τον Λυσίκατο. Στον Άρη τον. Τι λέει εδώ. Σωτηρόπουλος. Δεν το βλέπω και καλά. Σωτηρόπουλος, ναι. Βάλε ένα ζευγάρι, ένα ζευγάρι μάτια ακόμα να το δούμε. Και στο Γιώργο τον Καψιμάλη. Καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, είμαι μικρό παιδί, πανηγυρίζουν για τις αγορές. Ο Τσακαλώτος, ο φίλος σου. Λίγο μουδιασμένο τον είδα, βέβαια. Όχι ο Τσακαλώτος. Έλα τώρα, ο Τσακαλώτος, μην είσαι. Σε παρακαλώ, αν θέλεις, αν θέλεις να λες φίλο μου. Έζησε πολλά χρόνια στην Ευρώπη. Αν θέλεις να τον λες φίλο μου. Το Τσακαλώτο, Τσακαλώτο. Ακριβώς. Αν θες να είναι ο δικός σου φίλος, να είναι ο Τσακαλώτος. Εμένα είναι το Τσακαλώτο το δικό μου φίλο. Λίγο σοβαρότητα, είναι υπουργός οικονομικών. Το δικό μου φίλο είναι το Τσακαλώτο. Είναι υπουργός οικονομικών της Ελλάδας. Ναι. Εγώ είμαι υπουργός οικονομικών του σπιτιού μου. Ας έρθει λοιπόν. Σωστό. Ας έρθει λοιπόν να αναμετρηθούμε. Κάπου άκουσα χθες τον κύριο Μανιάτη, ναι, σε μια εκπομπή. Δεν κοιτάξτε, μήπως δούμε και το ηχητικό. Όπου λέει, δεν κατάλαβα, λέει, δεν υπάρχουν μόνο πολιτικές ευθύνες. Λέει, με όλα αυτά που κάνανε, είναι αυτό που έλεγε χθες ο Τάκης ο Μακρύς. Ότι έχουμε λέει τις πολιτικές ευθύνες, δεν μας ψηφίσει ο κόσμος, πάμε σπίτι μας. Είναι αλήθεια. Αυτό ξέρεις, είναι πολύ βολικό. Να λέμε, έχουμε πολιτικές ευθύνες, ο κόσμος μας τις απέδωσε, δεν μας ξανάβγαλε, πήγαμε σπίτι μας. Θα πρέπει να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για όλα αυτά που. Που έχουν γίνει εκείνο το διάστημα. Αλλά κύριε Μανιάτη, αν διερευνηθούν ποινικές ευθύνες, φοβούμαι ότι δεν θα ήταν σωστό να μείνουμε μόνο σε αυτά τα δύο χρόνια. Θα πρέπει να πάμε και πιο πίσω, αν πει η δικαιοσύνη ή κάποιες επιτροπές ότι διερευνούν ποινικές ευθύνες. Πώς φύγαμε από το λεφτά υπάρχουν να πάμε στο Μνημόνιο 1, μήπως θα πρέπει και για τότε. Θυμάμαι εγώ το λαλίστατο κύριο Σαμαρά που έλεγε το 11, ή το, συγγνώμη, έλεγε το 10, έλεγε ότι εγώ λέει με το που θα βγω. Θα κάνω εξεταστική επιτροπή για το μνημόνιο. Πώς πήγαμε στο Καστελόριζο. Ποιος το έλεγε αυτό? Κύριος Σαμαράς. Ναι, το έκανε. Πείτε εσύ να έγινε. Ναι. Άρα θέλω να πω, κύριε Μανιάρη, λίγο προσοχή με τις ποινικές ευθύνες, γιατί πολλά ακούμε και τίποτα δεν βλέπουμε. Κοίταξε, μπορούμε να κάνουμε λοιπόν εξεταστική επιτροπή για 19 χρόνια πριν, γιατί στα 20 παραγράφεται, έτσι. Λοιπόν, για 19 λοιπόν χρόνια πριν.
Και 32, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο για αυτή την εκπομπή. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, μας βλέπετε το κανάλι μας στο YouTube, DRI Web TV, μας βλέπετε μέσα από τις εργολικές ειδήσεις, μας βλέπετε ζωντανά από τη σελίδα μας στο Facebook, μας ακούτε από το Live 24 και από τα FM 92,2. Μην ξεχνάτε να κάνετε like στην ανάρτησή μας για το ενπλό πάρτι του Rosso Music Cafe. Δύο τυχεροί από εσάς, τη Δευτέρα το πρωί, γύρω στις 11, λίγο πριν το τέλος εκπομπής μαζί, θα κληρωθείτε για να έρθετε κοντά μας εντελώς δωρεάν. Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά εδώ μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Εδώ είμαστε, αλλά μιλάμε και στα τηλέφωνα. Τι να κάνουμε, πρέπει να μιλάμε και λίγο στα τηλέφωνα. Είμαστε εδώ λοιπόν, 41 λεπτά μετά τις 9, μαζί από τον DRI 92,2 στο FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube, DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας ακούτε ζωντανά από το Live 24 και φυσικά από τα FM 92,2. Μας βλέπετε και από τη σελίδα μας στο Facebook ζωντανά. Θα ήθελα να πω ότι μην ξεχνάτε να μπαίνετε στην σελίδα μας στο Facebook και να κάνετε like στο διαγωνισμό μας για το Party en Plot του Rosso Cafe, που θα γίνει τη Δευτέρα 31 Ιουλίου. Δύο τυχεροί από εσάς θα έρθετε κοντά μας με δωρεάν προσκλήσεις. Λοιπόν, ονειρεμένο ξεκίνημα έκανε στη φετινή αγωνιστική περίοδο Ολυμπιακός, η Πειραιώτης παίζοντας κατά διαστήματα εκπληκτικό ποδόσφαιρο στην έδρα της Παρτιζιάν στο Βελιγράδι. Όχι, στην Παρτιζιάν. Έφυγαν από την Τρίτη από το Βελιγράδι με σκορ πρόκρισης και πλέον βρίσκονται μία ανάσα από τα play-off του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι με τον Μπεν να είναι on fire και τον Εμενίκε να βάζει στις καθυστερήσεις το κερασάκι στην τούρτα, επικράτησαν με το ευρύ 3-1 των Σέρβων στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Φαντάζεστε εκεί τι θα έγινε. Μπράβο λοιπόν στον Ολυμπιακό. Μου γράφει ένας φίλος εδώ. Ναι, για τον Ολυμπιακό σου γράφει. Για τα περιφερειακά, δηλαδή για τα τούλη, για πώς θα γίνει, αν θα κατέβουν. Πρώτον, είναι πολύ νωρίς. Ναι. Πολύ νωρίς. Είναι νωρίς, εν πάση περιπτώσει. Δεύτερον, θεωρώ, ρισκάρω την πρόβλεψη ότι θα έχουμε και. Συγγνώμη, εγώ σου λέω για μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού και με κόβεις για να μιλήσεις τώρα για την περιφέρεια. Μα είναι δυνατόν. Εδώ μιλάμε για μεγάλες νίκες. Μιλάμε για μεγάλους άνδρες. Εμείς είμαστε στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Μιλάμε για μεγάλους αγώνες, για νίκες, για μεγάλους άνδρες και μου μιλάς για την περιφέρεια. Ο κύριος Στατούλης. Γιατί με ρίχνεις τόσο χαμηλά. Είναι περιφέρεια. Γιατί με ρίχνεις τόσο χαμηλά. Είναι περιφερειακή αρχή 7 χρόνια. Ναι. Εγώ σου μιλάω για μεγάλες νίκες. Ναι. Σου μιλάω για μεγάλες προσπάθειες και εσύ με ρίχνεις στην περιφέρεια. Μπράβο. Λοιπόν, στο ξαναλέω. Με ρίχνεις. Ο κύριος Στατούλης είναι με την ψήφο των Πελοποννήσιων είναι περιφερειακή αρχή 7 χρόνια. Δεν θέλω να μου γράψει περισσότερο να πω τι λέει ο άνθρωπος. Εγώ συμμερίζομαι την άποψή του. Όχι, δεν μου διαβάζει τι σου λέει. 7 χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα. Αυτό σου γράφει. Ναι. Εγώ σε σημαντικό βαθμό συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Εγώ φταίω που βγήκε αυτό στον αέρα τώρα. Συμμερίζουμε αυτή την άποψη. Αλλά δεν πρέπει να λέμε αυτά που μας αλλά γράφουν. Το θέμα δεν είναι τι συμμερίζουμε εγώ. Το θέμα είναι αν θα έχουμε εξελίξεις σε επίπεδο υποψηφιότητων κτλ. Είναι νωρίς, δεν είναι τόσο νωρίς. Η Νέα Δημοκρατία ψάχνεται γενικότερα στην Πελοπόννησο. Θεωρώ ότι σίγουρα θα έχουμε και νέους υποψηφίους. Τώρα ονόματα δεν ξέρουμε. Εντάξει. Ρισκάρω να σου πω ότι θα υπάρχουν άτομα που σίγουρα ενδιαφέρονται. Η Νέα Δημοκρατία, επειδή βλέπει ότι εκλογές, μάλλον λέω εγώ, εθνικές εκλογές δεν θα έχουμε νωρίτερα από ίσως η κυβέρνηση εξαντλήσει την τετραετία, θέλει να ξεκινήσει με μια νίκη σε όσο δυνατόν περισσότερες περιφέρειες, θα κοιτάξει να βρει έναν δυνατό υποψήφιο. Αυτός δεν θα είναι ο Τατούλης. Θεωρώ, μπορώ να κάνω λάθος, ο οποίος ο κ. Τατούλης είχε την υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας στις περιφερειακές εκλογές του 2014. Τώρα, σε ό,τι αφορά το έργο, αγαπητέ, που μου γράφεις εδώ της περιφέρειας, να σε μεγάλο βαθμό, σε μεγάλο βαθμό συμμερίζουμε την άποψή σου ότι ναι, τα σκουπίδια δεν λύθηκε το πρόβλημα, ακόμα τρέχουμε. Μεγάλες υποδομές με την παρέμβαση της περιφέρειας, μεγάλες εννοώ στρατηγικής σημασίας υποδομές, δεν λέω τώρα, δεν είδαμε να γίνονται. Τουλάχιστον στο κομμάτι το δικό μας. Μιλάω για αργολίδα.
Από ό,τι ξέρω, η κατάσταση αντίστοιχη. Για περιφέρεια μιλάς. Για περιφέρεια. Μιλάω κυρίως για Αργολίδα. Εγώ αποχωρώ. Έτσι. Ακόμα περιμένουμε τον Λιμένα στον Άθλιο εκεί με παρέμβαση της περιφέρειας. Ακόμα περιμένουμε τις Μαρίνες. Δεν θα διαφωνήσω με το φίλο που μου λέει για την. Τώρα εντάξει, το επικοινωνιακό κομμάτι, πώς μπορεί ο καθένας να παρουσιάσει το έργο ή ξέρω εγώ συναντήσεις επισήμων με Κινέζους, με Αμερικάνους, με Πολωνούς, με Γερμανούς, δεν ξέρω τι κτλ. Αυτό μπορεί ο καθένας να το παρουσιάσει διαφορετικά. Αλλά επί της ουσίας στρατηγικές κινήσεις και υποδομές και δομές στην περιφέρεια Πελοποννήσου σε μεγάλο βαθμό δεν θα μηδενίσω το έργο κανενός, αλλά θα συμφωνήσω με τον φίλο ότι κι εγώ δεν έχω δει. Θα ήθελα για παράδειγμα να υπάρξει μεγαλύτερη στήριξη από την περιφέρεια και μεγαλύτερο τρέξιμο έτσι και κυνήγηση εισαγωγικά να το πω για τον αερολιμένα που φωνάζουμε, για την Ανατολική Πελοπόννησο. Έτσι, καλώς είναι ο αερολιμένα στην Καλαμάτα, λειτουργήσε, πήγε πάρα πολύ καλά. Θα μου πείτε, θα το φτιάξει η περιφέρεια με δικά της χρήματα. Δεν θα το φτιάξει η περιφέρεια με δικά της χρήματα. Μπορεί όμως να πιέσει πραγματικά και να μετέχει σε πιθανή συνέργεια. Γιατί όχι. Επίσης στην Αργολίδα βλέπουμε, μιας και με τσίκλησε ο φίλος ο Παναγιώτης εδώ, τι βλέπουμε, μια διαχείριση της καθημερινότητας στην ουσία. Έργα πνοής και ουσιαστικής στρατηγικής στόχευσης δεν έχουμε δει να γίνονται. Ή τουλάχιστον δεν είναι αυτά που θα περιμέναμε. Ακόμη και άνθρωποι που ψήφισαν την Περιφερειακή Αρχή. Και το λέω αυτό, θα έχουμε πολλά να πούμε άλλωστε, Αλεξία, μέχρι τις εκλογές του 2019. Διάβασα από τον κύριο Σκουρλέτη μια τοποθέτηση, ο οποίος είπε ότι ενδεχομένως για να έχουν μια μικρή απόσταση. Θυμάσαι, Αλεξία, ότι την Κυριακή που ψηφίζουμε για ευρωεκλογές, ψηφίζουμε και για περιφέρεια. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο, επειδή το ένα καλύπτει το άλλο, θα σκέφτεται η κυβέρνηση να υπάρξει μια μικρή απόσταση μεταξύ των δύο ημερομηνιών που θα ψηφίζουμε, μία κάλπη για ευρωεκλογές και μία κάλπη για τις περιφερειακές δημοτικές εκλογές. Να το δούμε και αυτό. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Ανδριάννα την Ευσταθιάδη και να της πούμε και χρόνια της πολλά. Χρόνια πολλά. Διότι είναι τα γενέθλιά και τη σήμερα. Α, μάλιστα. Χρόνια πολλά λοιπόν. Το Facebook είναι μεγάλη, ξέρεις, κουτσομπόλη. Θες να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα να δούμε πώς υποδέχτηκαν τις... Θέλω να πεις όλα τα δυσάρεστα μέχρι και τις 10, ό,τι έχεις να πεις. Γιατί από τις 10 και μετά... Δεν προλαβαίνω να τα πω ότι μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Οπότε άστο καλύτερα, μην τα ξεκινήσουμε. Ό,τι είναι να πεις, εν πάση περιπτώσει, συνοπτικές διαδικασίες. Δεν υπάρχει τίποτα δυσάρεστο. Γιατί μετά έχουμε να πούμε πολύ όμορφα και ευχάριστα. Δεν υπάρχει τίποτα. Μετά έχω καταλάβει ότι μου έχεις θα είμαστε fit μετά. Θα είμαστε έτσι πιο. Θα μπούμε σε άλλο κλίμα. Ναι, θα μιλήσουμε για σένα προσωπικά. Εσύ. Εγώ έχω γεννηθεί fit. Δεν χρειάζεται να φυτάριστο περισσότερο. Θα μιλήσουμε για σένα που ασχολείσαι μονίμως με τη γυμναστική, ωραία, τη διατροφή. Εσύ με τρολάρεις, αλλά εγώ τα κάνω όλα αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει το αντιπαρέρχομαι. Όχι, όχι, χτε τρολάρεις. Βγήκαμε στις αγορές, δεν υπάρχουν δυσάρεστες ειδήσεις πουθενά. Από τη στιγμή που ο κύριος Τσακαλώτος εδώ. Πριν πάμε στις αγορές να στείλουμε. Η γλώσσα του σώματος πάντως του κυρίου Τσακαλώτου τον βλέπω πολύ σφιγμένο. Δεν τον βλέπω. Το Τσακαλώτο πάλι τα ίδια. Ευκλήδη Τσακαλώτος είναι το όνομα, σταμάτα. Καλά. Το Ευκλήδη το Τσακαλώτος. Ναι, λοιπόν, μερικές καλημέρες πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα. Γιώργος Λικουρέτζος, Πολυχρονόπουλος Νίκος, Γιώργος Σταθόπουλος, ο πατέρας Γιώργος Ελής και πάλι, ο Φάνης Δανιάς, μισό λεπτάκι, ο Αλέξο Λογοθέτης, η Βίκη Μαστοράκου, καλημέρα Βίκη μου. Ο Δημήτρης Ολικομήτρος, ο Προκόπης Δασκαλόπουλος, η Άντα Νίκολα Κοπούλου, καλημέρα στην Άντα, στο Φάνη το Δανιά, το Γιάννη το Στεφανόπουλο. Καλημέρα παιδιά σε όλους, καλημέρα. Και ο Βασίλης Ογκρινιάρης θα μας πάει στα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, με το μπαλάκι της γκρίνιας, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια, Αλεξία. Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή σήμερα, Τετάρτη 26 Ιουλίου. Ξεκινάμε με την καθημερινή στις αγορές μετά από 3 χαμένα χρόνια. Επιτυχής έκδοση πενταετούς ομολόγου με απόδοση 4,625%. Αντλήθηκαν 3 δις ευρώ. Η Εθνική Πόλο στις 4 καλύτερες του κόσμου. Μετά τον φόρο εισοδήματος ο Ένφια, χωρίς ανάσα οι φορολογούμενοι. Λεφτά να έχουμε να πληρώνουμε. Ορίστε, χαμός γίνεται. Προς έξοδο Τίλερσον και Σέσιον, σε κίνδυνο το Obamacare. Απεργία σε μουσεία της Αττικής και υπεγράφει συμφωνία Τουρκίας-Ρωσίας για τους S-400. Προσλήψεις και τακτοποιήσεις στο δημόσιο, γιατί όχι, αφού μπορούν λοιπόν οι άνθρωποι. Παράταση για ανάρτηση των δασικών χαρτών έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Ήταν η καθημερινή. Ο κύριος Παναγιώτης Μακρής, ναι, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων, ναι, Αργολίδας, μας στέλνει για τον Ολυμπιακό. Ότι κέρδισε. 1-3. Λοιπόν,
Και εμείς ερωτευτήκαμε, κύριε Μακρύ. Το είπαμε, κύριε Μακρύ. Αλλά έτσι δεν κάναμε. Ολόκληρο αφιέρωμα έκανα και την ώρα που μιλούσα για τον Ολυμπιακό, έρχεται ο Βασίλης και με κόβει. Έχετε δίκιο. Να το είδες. Δεν το κατάλαβε καλά ο κόσμος. Έκοψε γιατί μου γράφουν. Με έκοψε γιατί οι τηλεθεατές μιλούσαν για τον Τατούλη. Εμείς λέγαμε για τον Ολυμπιακό και οι τηλεθεατές μιλούσαν για τον Τατούλη. Τι να πω κι εγώ. Έχετε και εσείς τα δίκια σας. Για πήγαινε στα ταούλια τώρα. Πάνε έχουν ταούλια απ' έξω. Για κοιτά. Τα είδα, τα είδα. Το χορό του Τσίπρα τον βλέπεις. Τον βλέπω. Είναι προστάτος άτομο. Εξαιρετικός, εξαιρετικός. Λοιπόν, ταούλια, οι αγορές και αυτοί χορεύουν είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Άγγελα Μέρκελ σαρώνει στα γκάλοπ και πάει διακοπές. Άρθρο παρέμβαση από τον Πρίτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Παροδία ο διάλογος για την παιδεία. ΑΕΚ γιόρτασε με την άδεια, προδόθηκε με την άμενα. Ολυμπιακός τρέχει προς τους ομίλους του Champions League. Ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών, στις αγορές με ορθοπεταλιά. Μάλιστα. Καλή αρχή. Ξέρεις ότι η εφημερίδα των συντακτών ουσιαστικά είναι η άτυπη κομματική εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η εφημερίδα σου είναι αυτή. Η τυπική αυτές. Είναι η Αυγή. Εφημερίδα των συντακτών και Αυγή είναι η εφημερίδα σου. Το λες για μένα. Δεν τις αποχωρήσεις επειδή είναι γνωστό ποτέ. Ότι είμαι ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, γι' αυτό τα λες. Δεν τις αποχωρήσεις ποτέ. Κύριε Μακρύ, ακούστε τι περνάω εδώ. Λοιπόν, καλή αρχή η χθεσινή δοκιμαστική έξοδο στις αγορές. Μοσκοβισί, δεν πρέπει να σταματήσουμε το ποδήλατο. Ορίστε. Γιατί είναι η ορθοπεταλιά, παιδί μου. Τα ακούτε, δεν πρέπει να σταματήσουμε το ποδήλατο. Έχουμε να κόψουμε πολύ πετάλ. Και πολύ υδρότα. Κατοπιάστε το υπονοούμενο. Τσακαλώτος. Πετύχαμε πιο πολλά από όσα περιμέναμε. Μεγάλε. Βέβαια, όλος ο κόσμος έξω πανηγυρίζει. Τι λες τώρα. Διάλογος μετά απειλών, Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία. Σύγκρουση για τη δικαιοσύνη. Επίθεση από Νέα Δημοκρατία. Ρίχνει τους τόνους η κυβέρνηση. Προκριματικά Champions League. Κόκκινο άλμα πρόκρισης. Και στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Το περνάς έτσι, ρε παιδί μου, το περνάς. Είναι νωρίς ακόμη, ρε η Αλεξία. Εντάξει, okay. Στο ΕΣΟΥΡΟΥ οι καναλάρχες για τις τηλεοπτικές άδειες. Ήταν η εφημερίδα των συντακτών. Να. Λοιπόν, πάμε ριζοσπάστη. Όχι, πας Αυγή. Όχι, συγγνώμη, πας Αυγή. Περίμενε. Αφού είπαμε, εσύ και. Πώς το είπαμε, εφημερίδα των συντακτών και Αυγή. Ναι. Και Βασίλη Ζώη. Άντληση τριών δις με καλύτερους όρους από το 2014. Ευκλήτης Τσακαλώτος, η ποιότητα των επενδυτών δείχνει την εμπιστοσύνη προς την ελληνική οικονομία. Η ποιότητα. Θα ακολουθήσουν και άλλα βήματα μέχρι την οριστική έξοδο από τα μνημόνια. Πάρε την επόμενη. Αλεξία μου. Ναι, Βασίλη μου, αλλά είσαι και στον αέρα ταυτόχρονα, να ξέρεις. Συγγνώμη, λοιπόν, τι να κάνω, πρέπει να απαντήσω. Γι' αυτό σε έκοβε ο Βασίλης ο Ζώης, είναι στις αγορές. Ποιος το είπε αυτό. Ο κύριος Μακρύς. Ναι, ναι. Έτσι για να μάθεις. Όχι, ο κύριος Μακρύς μου γκρίνιαζε. Ορίστε, βγήκαμε στις αγορές, τι άλλο θες. Ήταν κάποιος. Δεν είναι να το πρόλαβα. Ωραία. Διόνυση και επέκταση των αντιλαϊκών μέτρων, το τίμημα που πληρώνει ο λαός, έξοδος στις αγορές, είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Παρατείνει και ενισχύει την ναυτική επιχείρηση στην Κεντρική Μεσόγειο Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλέξης Τσίπρας και Μοσκοβισί διαβεβαιώσει ότι θα συνεχίσουν ακάθεκτη την αντιλαϊκή πολιτική. Ήταν ο Ριζοσπάστης. Περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Επιμένουν στην φορολόγηση επιδομάτων αναπήρων. Η κυβέρνηση της αριστεράς δείχνει και πάλι κοινωνική ευαισθησία σε εισαγωγικά. Φορολογούν επιδόματα μερικής τυφλότητας, κοφάλαλων, νεφροπαθών και άλλων αμαία με αναπηρία άνω ή κάτω του 80%. Ταυτόχρονα, επειδή τα προσμετρούν ως εισόδημα, αποκλείουν τους αναπήρους από φοροαπαλλαγές και άλλα κοινωνικά επιδόματα. Γιατί είναι ακριβότερη η έξοδος στις αγορές από το 2014. Και Αλέξη, ζήτα συγγνώμη από Σαμαρά Στουρνάρα. Η έξοδος στις αγορές αναζωπήρωσε την κόντρα των καταστροφέων του 2015. Το Αλέξη ζήτα συγγνώμη από Σαμαρά Στουρνάρα είναι το tweet του φίλου σου, του Γιάννη του Βαρουφάκη. Μεγαλώνουν και πάλι οι ροές μεταναστών. Αυξήθηκαν τα αγριογούρουνα και καταστρέφουν καλλιέργειες. Αγρότες στείλουν καραούλι με όπλα στα χωράφια. Ήταν ο Ελεύθερος Τύπος. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Ανατριχιαστικές μαρτυρίες κατοίκων στον Ζαρό Ηρακλείου για όσα είδαν τα μάτια τους. Εισβολή UFO σε χωριό της Κρήτης. Ήταν ένας λαμπερός δίσκος που έβγαζε φωτιές. Αμαρτωλό παρελθόν για τους γονείς τέρατα στην Πάτρα. Η πίσω θέα της πενιντάρας Μάγκης Χαραλαμπίδου. Εξαιρετικότατη. Εύα, πρέπει να τη δεις μετά. Λοιπόν, Αρτσίπρας, έτσι θα μας κάνεις να φαινόμαστε. Λοιπόν, Τσοχατζόπουλος, το φλαμίγκο του έλειπε. Α, που ήταν στην πισίνα. Μπορεί να είναι σε κέντρο αποκατάστασης, ρε παιδιά. Για έλεος δηλαδή λιγάκι. Λοιπόν, χρωστάς τα κερατά σου. Σε μένα, αφήνεσαι. Κρύψω από το Facebook. Λοιπόν, φωτογραφίες των οφειλετών από διακοπές. Μισό λεπτό, γιατί εδώ πέρα θέλει ματαγιά. Φωτογραφίες των οφειλετών. Κοίτα. Όχι το. Τι θες να δεις. Αυτόν.
Έλα, ρε Βασίλη, μπορεί να είσαι κέντρο αποκατάστασης, okay. Όντως μοιάζει. Φωτογραφίες των οφειλετών από διακοπές και πάρτι στα χέρια εισπρακτικών εταιριών. Αγωνία για το Θάνο Μικρούτσικο. Έχει κάποιο θέμα με την υγεία του ο Θάνος Μικρούτσικος, έχεις ενημερωθεί για κάτι? Ήταν το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσου. Πάμε στην Κόντρα Νιούς. Ψήφος εμπιστοσύνη στην Ελλάδα από τις αγορές. Τολμηρές πρωτοβουλίες από τον Πρωθυπουργό σε όλα τα μέτωπα. Με σκληρή δουλειά μπορούμε να βγούμε από τον εφιάλτη των μνημονίων που διέλυσαν την οικονομία και οδήγησαν το λαό στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Μη γελάς, σε παρακαλώ. Ανάσα για χιλιάδες επιχειρήσεις από έχω και τον Τάκη το Μακρύ που μου λέει. Εξοδικαστικό τώρα. Μηχανισμό. Έχεις βγει στις αγορές εσύ, με πατίνι. Ναι. Δανειολήπτης πέτυχε κούρεμα χρέους 53% και εξόφλησε σε 265 μηνιαίες δόσεις. Είναι Τετάρτη, έχει λαϊκή αγορά. Θα βγούμε στις λαϊκές αγορές. Τετάρτη είναι σήμερα. Ναι. Έχουμε χάσει και τις μέρες εδώ. Ναι, γι' αυτό θα βγούμε στην αγορά. Δεν με πας πουθενά, έχω χάσει. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν θα σε πάω κρουαζιέρα. Δεν αρέσει όλα. Δεν θα σε πάω αύριο στο σαμπάνι. Μην τα πεις όλα. Τι άλλο θέλεις. Μην τα πεις. Α, ναι, γιατί χωρίς τα κερατά σου. Άστο τώρα, μην έχουμε τίποτα. Ναι. Λοιπόν, να πάρω και. Όχι, πήγαινε στο γιατί... λόγο να πάρω την αιστεία. Ένα-ένα, έτσι. Ναι, όχι ναι. Να τα ισοπεδώνουμε όλα. Πάμε στο λόγο λοιπόν. Άντληση 3 δις ευρώ με το επιτόκιο 4,625%. Ξέρεις. Θα ήθελα να κάνω μια παύση εδώ. Ναι. Αν θα πηγαίναμε έτσι με το μικρόφωνο σε κάποια χωριά, σε κάποιες περιοχές ναι. Και τους λέγαμε έτσι και στα καφενεία. Ο ξύλο θα το άντληση 3 δις ευρώ, 4,625 το επιτόκιο. Όλοι θα πανηγύριζαν. Τι ξύλο θα πέφτε. Όχι, θα λέγαμε. Πού θα φεύγαμε. Θα έλεγα όλες είναι ιστορική μέρα, ξέρω εγώ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λες να έχουν βάλει εκεί μουσικές να χορεύουν και τέτοια. Δεν ξέρω, ρε Αλεξία. Δεν είναι μια ωραία ευκαιρία όλα... να κάνουμε μια βόλτα έτσι στα ορεινά χωριά της Αργολίδας. Και θα το πούμε τι. 4,625 το επιτόκιο. Ναι. 3 δις άντληση. Πώς αισθάνεστε, ξέρω εγώ. Πώς είναι πολύ ωραία ιδέα. Δεν κοιμηθήκατε καλύτερα το βράδυ. Ναι. Λοιπόν. Γιατί όχι. Είδες θετική... η κυβέρνηση φροντίζει για την ψυχική μας υγεία. Όντως. Θετική έξοδο στις αγορές. Λοιπόν, διαβάζουμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Λόγος. Συνάντηση Τσίπρα-Μοσκοβισή. Με επιτυχημένο τρόπο επιστρέφουμε στις αγορές. Καταπαντός υπευθύνου μήνυση για τις καταστροφές στην Ερμού. Ναι. Και στα χέρια της ΑΕΚ ή. Οικοδομική άδεια. Μπράβο. Ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Εφοριακοί τουρίστες οργώνουν την Ελλάδα. Εφοριακοί τουρίστες οργώνουν την Ελλάδα. Μάλιστα. Ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Λόγος. Είναι αυτή μεταμφιασμένη που έχουμε πει. Ούκαν λάβεις, λέει, παρά το μη έχοντος. Όσο και να οργώσετε, παιδιά, άμα δεν υπάρχει χρήμα. Και πάνε και μεταμφιασμένοι, έτσι. Αυτό δεν είναι συλλογικό. Δεν είναι καθόλου λογικό αυτό. Μεταμφιασμένοι, μάλλον παριστάνουν τους πελάτες. Τουρίστες με παιδάκια και... στο χέρι, ξέρεις. Yeah. Ζευγάρια. Μάλιστα. Πάμε στην εστία. Γκρίζες ζώνες τέλος από τον Ερντογάν. Αποδέχεται την Λοζάνη λόγω συνόρων. Επτάψυχη αλλά αδιόρθωτη. Ένα άρθρο του κυρίου Κοτάκη και οι Αλβανοί απειλούν να ρίξουν το ΖΑΕΦ επειδή δεν αναγνωρίζει το κοσυφοπαίδιο. Ανυπαρξίας προσποίηση. Ένα άρθρο του κυρίου Στεφανάδη. Λιτά και απέριτα τα πρωτοσέλιδα της εστίας. Τι είδε στην ελεύθερη ώρα. 43 χρόνια. Μην το πεις, μην το πεις. Εγώ συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ. Εντάξει, διαβάστε μόνοι σας την ελεύθερη ώρα. Εγώ θα σας διαβάσω λίγα πράγματα. 43 χρόνια. 10 η ώρα το πρωί. Δημοκρατία της προδοσίας. Λοιπόν, συγγενική δεσμή του ΣΥΡΙΖΑ με την τρομοκρατία. Τραμπ σε Πρίμπους. Καφενείο η Ελλάδα του Τσίπρα. Συμβολική φωτογραφία τραβήχτηκε σε στενά του Βοσπόρου. Ελληνική σημαία μπροστά στην Αγία Σοφία. Ελληνική τορπιλάκατο στην πόλη. Γιόρτασαν την αποκατάσταση της δημοκρατίας πάνω στα κόκαλα των νεκρών της Κύπρου. Στήθηκαν στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου σαν μπροστά σε εκτελεστικό απόσπασμα. Συμφωνείς, Βασίλη, με όλα αυτά εσύ? Εγώ σου είπα την άποψή μου χθες. Ναι, συμφωνείς, βλέπω. Κανένα λόγο να γιορτάζει. Άρα στο εξής να διαβάζεις την ελεύθερη ώρα. Δεν έχει κανένα λόγο να γιορτάζει. Να διαβάζεις την ελεύθερη ώρα, μην αποφεύγεις την ελεύθερη ώρα. Ποιο σου είπε ότι την αποφεύγω? Γιατί όταν έρχεται ελεύθερη ώρα, μόνο σε μένα. Αυτά τα έχουμε μοιράσει αυτά. Ναι, αλλά συμφωνήσω. Θες να αλλάξουμε. Ναι, αλλά τώρα συμφωνήσω. Σου είπα χθες ότι δεν έχει κανένα λόγο μη να γίνεται μου αλλάζει την δημοκρατία. Κουβέντα. Συμφωνεί με το πρωτοσέλιδο της ελεύθερης ώρας. Πάμε. Τα σταυρό μου παράλληλα. Λοιπόν, πάμε στην δημοκρατία. Ο Άκης πάλι προκαλεί. Μέρες Πασόκ έκανε μακροβούτια σε ιδιωτική πισίνα των Βορείων Προαστίων. Ο πρώην καρδιοπαθής υπουργός, αν και έχει καταδικαστεί για τις μίζες, δεν βάζει μυαλό παρά την αποφυλάκησή του για λόγους υγείας. Εύκα, ποιους συμφέρει να εξαγοράσουν πλασματικά χρόνια. Θα ψάχνουν στο Facebook να βρουν φοροφυγάδες. Με χαμηλή πτήση η έξοδος της χώρας στις αγορές, 7 Σεπτεμβρίου και βλέπουμε για τους δασικούς χάρτες. Τι άλλο έχουμε? Ο παδός του Σόρα έστειλε εφοριακό στα κρατητήρια. Ένα περιστατικό για γέλια και για κλάματα στη Βέρεια. Μάλιστα, νερό με δελτίο θα παίρνουν στη Ρώμη λόγω ξηρασίας και θέλουν χαράτσι 10 ευρώ σε μπάλο και ελαφωνίσει.
απίστευτη πρόταση των ξενοδόχων. Μάλιστα. Ήταν η Δημοκρατία. Κλείνουμε τα πρωτοσελίδα μας με αυτό το στάδιο. Και συγγνώμη, έγκυρες πηγές, όλα όσα έγιναν πίσω από τις κάμερες στον κήπο του Προεδρικού. Κλείνουμε λοιπόν το πρωτοσελίδα μας με αυτό τη Star Press. Και το 2012 τουρίστες είχαν καταγράψει άτια στο νησί. UFO πάνω από το χωριό της Κρήτης. Οι κάτοικοι επιμένουν ότι είδαν υπτάμενο δίσκο. Βρέθηκε το νερό της ομορφιάς. Τα πέταξε στα γενέθλιά της πια. Α, η Jennifer Lopez. Ήθελα να μας πάρουν. Δεν κάθεστε άλλο στην Ελλάδα, λέει. Πάμε. Οι βοτιές του Άκη σε πισίνα στο Χαλάνδρι. Τι είναι αυτή η ύπαρξη εδώ που τα πέταξε στα γενέθλιά της. Τζένιφερ Λόπες. Γιάννα Αγγελοπούλου, okay. Με το νέο της σκάφο στην Ιθάκη. Ο Σάτυρος Παπάς απειλούσε το 14χρονο αν μιλήσει σε τιμωρήσει ο Θεός. Είχε 3 λογαριασμούς στο Facebook, παρακαλώ πάρα πολύ. Και κακώς δεν βγάζουν και το πρόσωπό του να φαίνεται. Μπορεί να το δώσει η αρχή προστασίας. Ναι, θα το δώσει σίγουρα σύντομα για τυχόν άλλα θύματα. Μπορεί, λοιπόν, κλείσαμε λοιπόν τα πρωτοσελίδα μας με αυτό τη Star Press. Η ώρα είναι 1 λεπτό μετά τις 10. Εμείς περάσαμε ήδη στη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Θα πάμε και σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, όπου θα μας φέρει κοντά μας στο στούντιο την Εύα Τιλιμπέρη, όπου θα μας πει πάρα πολλά και όμορφα πράγματα όσον αφορά τη διατροφή, τη γυμναστική. Να πούμε καταρχήν, γελάει, να πούμε καταρχήν ότι η Εύα Τιλιμπέρη, δικαιολογημένα, ναι, λέγεται το κορμί της περιοχής μας, έτσι. Τι με κοιτάς εσύ εμένα δεν τώρα. Την ξέρεις την Εύα? Όχι. Α, θα την γνωρίσεις τώρα. Αυτά είναι, αυτά είναι. Λοιπόν, εμείς με ένα ποτήρι γάλα του Μοριά θα συνεχίσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα, να στείλουμε τις καλημέρες στο Blue Blank, στην Αρβανιτιά, στον Ναύπλιο. Κάντε τις κρατήσεις σας για αύριο, για τη μεγάλη συναυλία του καλοκαιριού με τον Γιώργο Σαμπάνη, αύριο 27 του μήνα. Κάντε τις κρατήσεις σας, θα είμαστε όλοι εκεί, θα περάσουμε μια εξαιρετική βραδιά με τα υπέροχα τραγούδια του Γιώργου Σαμπάνη. Μην ξεχνάτε να κάνετε like στη φωτογραφία που σας έχω αναρτήσει για το Enplo Party του Rosso Music Cafe για τις 31 Ιουλίου. 2 τυχεροί από εσάς θα έρθετε κοντά μας με δωρεάν προσκλήσεις. Τη Δευτέρα το πρωί, λίγο πριν τις 11, πριν κλείσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή, θα κάνουμε το διαγωνισμό και έτσι θα σας πούμε και τα ονόματα τα οποία κερδίζουν και θα έρθουν μαζί. Την καλημέρα μας στο Αναστασίας Collections για υπέροχα ρούχα σε όλες αυτές τις εξαιρετικές εκδηλώσεις που μας έχετε καλέσει και ο ένας έχει καλέσει τον άλλον σε γάμους βαφτίσεις, ξέρετε, συναστιάσεις κλπ. Το Αναστασίας Collections με Μητρόπουλο, με Μπιγιού και με Τζόρτζιο Τζουτάντι μπορεί να σας ντύσει καταπληκτικά. Και όχι μόνο για τις πιο ιδιαίτερες στιγμές, αλλά και πιο casual ντύσιμο και εξαιρετικά μαγιό και υπέροχες δερμάτινες χειροποίητες τσάντες, χειροποίητα σανδάλια και εξαιρετικά κοσμήματα. Να στείλουμε καλημέρα στο Mentor Bar & Grill στην πλατεία Συντάγματος στο Ναύπλιο, σαν ένα εξαιρετικό χώρο που λειτουργεί και cocktail bar. Καλό είναι να το επισκεφτείτε. Την καλημέρα μας στο εκτεώνο του Λίγης Πελοποννήσου Ταραντήλης 1611, το τηλέφωνο που καλούμε για τον τεχνικό έλεγχο των αυτοκινήτων μας. Κάνουμε follow στο Facebook, στο εκτείο Ταραντήλης, μπαίνουμε σε έναν εξαιρετικό διαγωνισμό που θα μας ανεβάσει λίγο πιο ψηλά από τη θάλασσα. Μπείτε και θα δείτε. Και κάνουμε και χρήση φυσικά του delivery κταίο. Κλείνουμε το ραντεβού μας λοιπόν στο 1611. Την καλημέρα μας στο 360 Grill Dining and Wine Bar και στο Ξένον Καφέ. Στο 360 που είναι ένα από τα 100 καλύτερα εστιατόρια της χώρας μας. Σε δύο υπέροχες και χαμογελαστές ομάδες. Καλημέρα στον Negro Espresso Bar και το εστιατόριο Αραπάκος. Στην Πιτσαρία Quattro. Πιτσαρία Quattro, Τετάρτη σήμερα. Θέλω να μου πεις τι έχουμε. Έχουμε πίτσες σήμερα. Νομίζω κάνει προσφορά σε πίτσες. Έχουμε τη μεγάλη. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Μπορώ να δω τον καταλογό μου, μπορώ. Μου επιτρέπεις για μισό λεπτάκι. Quattro Ασκληπίου 15 στο Ναύπλιο, πάντα με την υπογραφή Φάρμα Μαρινέρης, που να πούμε από το πρωί χαιρόμαστε εκεί να είμαστε εσείς, δηλαδή που είστε πιο πρωινοί τύποι, γιατί εμείς πηγαίνουμε μετά τις 11. Σήμερα για να μου το παίξεις fit, επειδή ήρθε η Εύα. Τι πια. Όχι, κάθε πρωί 9.30 με 10 παρά μου αρχίζεις μπριζόλες. Πανσέτες, κοιμάδες, λουκουμάδες, πάστες. Σήμερα δεν είπες τίποτα που ακούει η κοπέλα απ' έξω. Μεγάλες πίτσες όμως, εσύ τις θυμόσουνα. Εγώ δεν ευρώ. Το παίζω fit. Όχι, εσύ όχι. Που θα μου έλεγες διάφορα. Ναι, έχεις δίκιο, δεν το παίζεις. Είδες. Λοιπόν, 10 ευρώ όλες οι μεγάλες πίτσες, όπου εκεί έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε διαφορετικές γεύσεις στην ίδια πίτσα. Και αν παραγγείλουμε 2 πίτσες, μία κοκακόλα και μία γλυκιά κρέπα, εγώ θα πάρω τη γλυκιά κρέπα και εσύ που είσαι fit θα πάρεις την κοκακόλα. Τέλεια. Λοιπόν, GD Energy Solutions και ATVmarket.gr με Γάλλο Αλεξάνδρου και Νέλη Σένα στον Ναύπλιο, ακριβώς απέναντι από τον ΝΕΟΠΗ. Μείον 80% μείωση στο λογαριασμό της ΔΕΗ θα δούμε από τα πιστοποιημένα προϊόντα LED φωτισμού
από την GD Energy Solutions και φυσικά υβριδικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας με ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, επίσης συστήματα ασφαλείας σε κάμερες, high definition, για να μπορούμε να τις παρακολουθούμε και απομακρυσμένα και από το κινητό μας και φυσικά συναγερμούς. Μεγάλο Αλεξάνδρου και να έλυσε ένα στον άνθρωπο ακριβώς απέναντι από τον ΕΟΠΗ. Να ευχαριστήσουμε την Τζιντινέα Τζιντινέα και για την τεχνική της υποστήριξη εδώ στην εκπομπή μας, στο ίντερνετ και σε όλα αυτά. Γιατί εδώ η περιοχή δεν έχει ίντερνετ μεγάλης ταχύτητας, οπότε απομακρυσμένο ίντερνετ λοιπόν με τη βοήθεια της GD Energy Solutions. Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό διάλειμμα των 10 και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά εδώ μαζί με την Εύα Λιμπέρη. Σας λέμε την καλημέρα μαζί για την ενημέρωση, μαζί για την επικαιρότητα, μαζί για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο «Μαζί». Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή «Μαζί». Γιατί «Μαζί» είναι καλύτερα. Έλα και εσύ «Μαζί». Εδώ μαζί 14 λεπτά μετά τις 10 από τον DRI 92,2 στο FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας βλέπετε τώρα ζωντανά από τη σελίδα μας στο Facebook. Μας ακούτε από το Live 24 και φυσικά από τα FM στους 92,2. Να πούμε ότι την εκπομπή μαζί, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο μαζί, το βλέπετε και κάθε βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 9 στο περιφερειακό τηλεοπτικό δίκτυο PLP που εκπέμπει σε ολόκληρη την Πελοπόννησο αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στα 8 τηλεοπτικά κανάλια όπου συνδέεται και παίζει το ίδιο δελτίο ειδήσεων. Με ένα ποτήρι γαλά του Μοριά συνεχίζουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Το γαλακτοπολείο και κρεοπολείο του Μοριά θα το βρούμε στην Βασιλίση Σοφίας και Ναυπλίου στο Άργος, όπου εκεί θα βρούμε εξαιρετικής ποιότητας γαλακτοκομικά και ντόπια κρέατα από το αγρόκτημα Αντωνάκος. Μιλάμε, ξεκινάμε με διατροφή. Έτσι, με υγιεινή διατροφή, γιατί κοντά μας δεν μας επιτρέπεται να πούμε πολλά πράγματα για γλυκά και σήμερα. Έχουμε την Εύα την Λιμπέρη. Καλή σου μέρα, Εύα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθες στο στούντιο. Τι λέει. Τρώει, αλλά προσέχει πάρα πολύ. Να προσέχουμε, είπαμε. Τρώμε, αλλά προσέχουμε. Όχι ότι δεν τρώμε γλυκά. Καλημέρα, Εύα. Καλημέρα. Σε έπιασε κατευθείαν. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, η Εύα είναι εδώ κοντά μας σήμερα. Θα έπρεπε λογικά να ήταν από την αρχή του καλοκαιριού, μάλλον 2 μήνες πριν το καλοκαίρι, για να μας πει μερικά έτσι, tip ή μερικές έτσι, ασκήσεις, να μας εξηγήσει πώς θα μπορούσαμε να βγούμε καλύτερες στην παραλία. Όμως, επειδή εγώ θεωρώ ότι δεν προετοιμαζόμαστε για να βγούμε στην παραλία, αλλά όλο το χρόνο προσπαθούμε και κάνουμε σώμα, όπως εγώ και ο Βασίλης, αντιλαμβάνεστε. Για αυτούς τους λόγους, λοιπόν, τη φέραμε στη μέση του καλοκαιριού. Για να μας πει αρχικά για τη μεγάλη της αγάπη που είναι η γυμναστική, να μας μιλήσει για τη διατροφή. Θα μιλήσουμε για την Καλαμάτα που έχει κάνει το πέρασμά της από εκεί. Θα συγκρίνουμε την νύχτα της Καλαμάτας, την νυχτερινή ζωή της Καλαμάτας με την νυχτερινή ζωή της Αργολίδας. Σου βάζω όλα τα ερωτήματα στο τραπέζι για να τα έχεις στο μυαλό σου. Θα μιλήσουμε στο τέλος για τον Blue Blank, για τη μεγάλη συναυλία που έχουμε αύριο με τον Γιώργο Σαμπάνη. Γιατί η Εύα, η Λιμπέρη, βρίσκεται στο Blue Blank, ανήκει στην ομάδα του Blue Blank. Και πάμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε αυτή την κουβέντα, ξεκινώντας από τη μεγάλη σου αγάπη, τη γυμναστική. Καταρχήν, ήσουν από μικρή της γυμναστικής ή ξαφνικά ήταν κάτι που σου έκανε κλικ? Όχι, από μικρή. Από μικρή, από 5 χρονών, θυμάμαι τον εαυτό μου σε ένα γυμναστήριο. Αλήθεια? Ναι, από 5 χρονών. Δεν σταμάτησα από τότε. Ενώ 2-3 χρονών συνήθως οι γονείς πάνε τα παιδάκια τους μπαλέτο. Ναι, 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 τα κοριτσάκια συνήθως, ναι. Κάποια στιγμή με πάνε στο γυμναστήριο για ενόργανη και θυμάμαι να φεύγω κλαίγοντας από το μπαλέτο. Και με το που έκανα το πρώτο μάθημα ενόργανης, εκεί κόλλησα. Και ήταν σαν να ζω σε ένα γυμναστήριο. Τα άλλα παιδιά στο γήπεδο, εγώ στο γυμναστήριο. Αυτό έγινε. Δεν σε τράβηξε ο στίβος ή κάποιο κομμάτι του αθλητισμού? Όχι. Περιστασιακά έκανα και στίβο. Ναι. Όπως έδωσα και στις πανελλήνιες αθλήματα για τη γυμναστική ακαδημία. Δεν είχε να κάνει αυτό. Εγώ ήμουν κολλημένη στο γυμναστήριο. Σε αυτόν τον τρόπο και γύμνασης. Ναι, μεν έχω κάνει και κάνω και σκι βουνού. Έχω παίξει βόλεϊ, έχω παίξει τένις, αλλά το γυμναστήριο είναι λατρεία. Κάθε μέρα δηλαδή. Τρόπο ζωή. Ναι. Τρόπο ζωή. Ναι, άρα ναι, κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Είναι βίωμα στην ουσία. Ναι. Δεν ξέρω τώρα εγώ, μπορεί να κάνω λάθος όπως θα το μεταφέρω. Έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω ακριβώς αν είναι μόδα, αλλά βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο, είτε λόγω του ότι δεν έχει το χρόνο να πάει να κάνει κάποιο άθλημα, είτε
για διάφορους λόγους. Είναι και, αν μου επιτρέπεις, η εύκολη λύση του γυμναστήριου, κατά ψέματα. Έτσι, είναι πιο πρακτικό ενδεχομένως. Είναι και ψυχοθεραπευτικό. Είναι και ψυχοθεραπευτικό. Ισχύει ότι είναι τάση. Είναι τάση όμως ή είναι ανάγκη. Δηλαδή υπάρχει μιμητισμός, βλέπω εγώ τώρα την Εύα, είτε είμαι άντρας είτε είμαι κοπέλα. Όχι, σου φεύγω, συγγνώμη. Έχει ωραίο σώμα, ξέρω εγώ. Η Εύα πάει στο γυμναστήριο και εγώ ζηλεύω, θέλω να πάω κι εγώ. Είναι μιμητισμός ή ανάγκη. Τα είπε σχεδόν όλα. Από τότε που, επειδή έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια, όντας περάσει τα 30 πλέον, ξεκινήσαμε. Ναι, ναι. Ξεκινήσαμε. Αν προσέξεις, εμείς τα έχουμε προσέξει, τα έχουμε συζητήσει. Αν προσέξεις τον εαυτό σου. Και εγώ το ίδιο είδες. Είσαι πολύ γερός, μικρό παιδί. Όταν ήμουν στην ηλικία δημοτικό γυμνάσιο, έβλεπα όλη αυτή η γενιά να γυμναζόμαστε πάρα πολύ. Φτάνουμε σε ένα σημείο, εγώ στην εποχή των 20 με 25, όπου η δική μου γενιά και η μικρότερη ηλικία άρχισε η τεχνολογία, ήταν όλοι σε μία τηλεόραση και ένα κομπιούτερ. Οπότε για περίπου μία δεκαετία, η ηλικία 18 με 25 δεν γυμναζόταν τόσο όσο καθόλου έρχεται αυτά. Το capital control. Γίνονται όλες αυτές οι πολιτικές εξελίξεις που ξαφνικά τα γυμναστήρια, όπως και οι ψυχολόγοι, γεμίζουν από δουλειά. Άρα τα καλύψαμε όλα. Που είπε ανάγκη, τρόπο ζωής, εκτόνωση. Νιώθω καλύτερα με τον εαυτό μου, ξεχνιέμαι. Και μιλάμε τώρα για ηλικίες όχι μόνο 25-35, πλέον υπάρχουν ηλικίες 50, over 50 στα γυμναστήρια. Και όχι μόνο στα γυμναστήρια, είναι αυτό που λέω, βγες περπάτα. Δόξα τω Θεώ ζούμε σε μια πόλη που έχει δρόμο να περπατήσεις, τον γύρο της Ερβανιτιάς, έχει γήπεδο. Πλέον. Έχει κολυμπητήριο με πισίνα Ολυμπιακών προδιαγραφών. Μπορείς έχει, να θάλασσα. Κάνεις, έχει θάλασσα. Mm-hmm. Έχει αρχίσει και ανοίγει αυτός ο τομέας και είναι καλό. Στην πόλη μας έχουμε πλέον τόσες διοργανώσεις αθλητικές. Μαραθώνιο, τρίαθλο. Mm-hmm. Και βλέπω και σε κάθε πόλη και περιοχή της Αθήνας ότι γίνονται πλέον τέτοια. Σωστά. Τώρα όσον αφορά το γυμναστήριο, ναι, είναι μία τάση που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Προερχόμενη μάλλον από την Αμερική, από εκεί βλέποντας τα καλλίγραμμα κορμιά, ανδρικά και γυναικεία. Τα social media θέλουν... έχουν κατακλειστεί μόνο με τέτοιες εικόνες, ναι, έτσι κακά τα ψέματα. Θέλουμε κι εμείς να γίνουμε να κάτι ανάλογο. Ναι. Κάτι ανάλογο. Ένα καλλίγραμμα σώμα σημαίνει πάντα και σωστή υγεία. Όχι. Εκεί είναι μια η χρυσή τομή που λέμε το καλλίγραμμο, να μιλήσω σαν γυναίκα. Γιατί είμαι και trainer κατά βάση γυναικών, έτσι. Έχει πολύ διαφορά το καλλίγραμμα γυναικείο σώμα από το να ξεφύγει λίγο. Και επειδή, υποποιεί έννοια το ότι θα κάνει τα δύνατα δυνατά για να κάνει, ας πούμε, την ελάχιστη γράμμωση, να δείχνει τους κοιλιακούς, να φαίνεται ομοιρός καλλίγραμμος. Βέβαια, δεν ξέρω αν είναι πιο υγιές αυτό ή το σκήνι των μοντέλων, που ήταν άλλη τάση αυτό παλιότερα. Α, μπράβο, ναι. Έτσι. Πολύ επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνο. Με τα κορίτσια, και πολύ επικίνδυνο. Πλέον έχει λίγο ξεπεραστεί. Απλά τώρα έχουμε περάσει στο άλλο σημείο. Ναι. Και λόγω του ότι υπεραθλούμε λόγω της δουλειάς μου και του τρόπου ζωής μου, χωρίς να το θέλω, φτάνω και εγώ κάποιες φορές σε αυτά τα σημεία. Είναι άκρο κατά κάποιο τρόπο. Στο μάτι. Yeah. Δηλαδή, πολλοί φίλοι μου λένε: όπα, εντάξει. Μην είναι εκεί. Μην το πας άλλο. Είχα ένα φίλο τώρα στο Blue Blank που δουλεύαμε. Ξεκινάμε τη δουλειά. Εντάξει, τώρα καλοκαίρι τέλος η γυμναστική, γιατί θα πας για πορτιέρι επάνω. Α πούμε, εντάξει. Παρ' όλα αυτά, το σημαντικό για όλους και κυρίως για τις γυναίκες είναι να γυμνάζονται και ώστε να νιώθουν καλά μες στα ρούχα τους. Αυτό είναι το πάντα. Καμία γυναίκα δεν νιώθει καλά μέσα από αυτό. Γι' αυτό λοιπόν ερχόμαστε εδώ και καλά με φέρατε μέσα του καλοκαιριού, γιατί η γυμναστική δεν ξεκινάει το καλοκαίρι. Η γυμναστική αναγκαστικά σταματάει το καλοκαίρι, διότι θέλουμε να κάνουμε μπάνια, θέλουμε να ξεκουραστούμε, θέλουμε άρα να εγώ έχω λίγο περιθώριο να σταματήσω τον Αύγουστο. Να κάνεις όλο το χρόνο, λογικό είναι. Έτσι, μπράβο. Αυτό. Όταν κάνεις όλο το χρόνο λοιπόν, έχεις την τύχη να μπορείς να σταματήσεις, να κάνεις μικρά διαλύματα. Ακόμα και εγώ τα τελευταία 3 χρόνια, κάποιες μέρες το καλοκαίρι δεν κάνω γυμναστική, που μιλάμε είναι μικρόβιο. Είναι μικρόβιο. Έχεις θυμηθεί ποτέ τον εαυτό σου να υπάρξει μέρα χωρίς γυμναστική?
Και βέβαια υπάρχουν μέρες χωρίς γυμναστική, καθότι τα τρία διαλύματα λόγω κούρασης είναι Χριστούγεννα, Πάσχα και Αύγουστος. Μάλιστα. Είναι τα τρία διαλύματα που κάνω αναγκαστικά και λόγω της δουλειάς. Και σύντομα ότι πρέπει το σώμα να ξεκουράζεται. Mm-hmm. Τουλάχιστον ένα μήνα σε διαλύματα μέσα στο χρόνο. Όταν κάνεις εντατική γυμναστική, πρέπει να ξεκουράζεται το σώμα. Ωστόσο, το σώμα θυμάται, έτσι δεν είναι, Εύα? Το σώμα παραθυμάται, όχι mm-hmm. απλώς θυμάται. Τι εννοείται δηλαδή? Ότι αν αφήσεις για λίγο τη γυμναστική, mm-hmm. αμέσως με το που ξαναξεκινήσεις, καταλαβαίνεις τους μυς ότι αμέσως παίρνουν. Ακόμα δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, δεν την έχω αφήσει ποτέ. Οπότε. Εμείς που είμαστε γυμναστές, το λέτε. Ενεργοποιείται το μυϊκό σύστημα αμέσως και ο οργανισμός, καθότι και ο εγκέφαλος δεν ξεχνάει εύκολα. Μπορεί να κάνει στην άκρη κάποια πράγματα mm-hmm. για να συλλάβει καινούργιες πληροφορίες, αλλά θυμάται πάρα πολλά. Και θυμάται συνήθως αυτά που του αρέσει. Όπως και το ποδήλατο. Mm-hmm. Μπορεί να το αφήσει 10 χρόνια, δεν σημαίνει. Αλλά δεν ξεχνιέται. Δεν ξεχνιέται. Ναι. Πες μου, Εύα, σε παρακαλώ, ένα συνδυασμό γυμναστικής. Καταρχήν να πούμε ότι το Power Plate είναι ένα μηχάνημα το οποίο σε μηχάνημα πάρα δόμησης. Πολύ λίγο χρόνο μπορεί να γυμνάσει μυϊκές ομάδες του σώματος με τέτοιο τρόπο που θα πρέπει, αν δεν το κάνεις με power plate και το κάνεις με όργανα, να καταναλώσεις περισσότερο χρόνο. Είσαι υπέρ ή κατά, ή είσαι υπέρ του συνδυασμού ασκήσεων? Πάντα είμαι υπέρ του συνδυασμού. Το power plate είναι ένα κομμάτι, ήταν και αυτό μάλλον μια μόδα, το οποίο έχει λίγο ξεπεραστεί, όχι ότι δεν είναι κατάλληλος τρόπος εκγύμνασης. Τον οποίο εγώ λατρεύω, ας πούμε. Μπράβο, υπάρχουν δηλαδή, πλέον υπάρχουν τέτοια εξαρτήματα στο χώρο του fitness που αν τα συνδυάσεις με κάτι άλλο έχεις τρομερά αποτελέσματα. Mm-hmm. Το Power Plate λοιπόν είναι μια πλατφόρμα δόνησης η οποία βοηθάει τον ασκούμενο να κάνει μια άσκηση σωστά, διότι ο ασκούμενος μένει στάσιμος. Ακριβώς. Έτσι. Η δόνηση αυτή είναι σαν να κάνεις πάρα πολλές επαναλήψεις. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να κάνει ο ασκούμενος είναι να σκέφτεται τα μέλη που δουλεύει, όλα αυτά προέρχονται από το πιλάτες εν ολίγης, mm-hmm. να δουλεύει τα μέρη που θέλει και τώρα να το πω λίγο λαϊκά, χωρίς να περάσει δόνηση στο κεφάλι. Μάλιστα. Δηλαδή και ο ασκούμενος πρέπει να κάνει μια δουλειά, έτσι, δεν είναι ότι κάθεται, δεν είναι παθητική γυμναστική. Όχι, όχι. Από εκεί και πέρα, συνδυασμός, power plate, με ένα πολύ καλό πρόγραμμα, να το πω αεροβίωσης, να το πω κολύμβι, ή πάλι μια κυκλική προπόνηση με βάρη, τα βάρη, εντός εισαγωγικών γιατί είναι παρεξηγημένα. Mm-hmm. Όταν λέω βάρη, και εν όργανη γυμναστική τι είναι? Εν όργανη, mm-hmm. έτσι, γυμναστική με όργανα, ακόμα και το βάρος του σώματός μας είναι βάρος. Στο TRX μας. TRX, παιδί του πιλάτης και το TRX. Επομένως, συνδυασμός. Ή αν κάνεις κάτι για πολύ καιρό, καλό είναι μετά να το αλλάξεις για λίγο καιρό. Ναι. Είναι αυτό, όπως και στη διατροφή, δεν μπορείς να τρως κάθε μέρα κοτόπουλο. Πλην κάποιων εξαιρέσεων, έτσι. Μια καλή... Όχι, είναι γιατί συνηθίζει το σώμα. Συνηθίζει το σώμα. Ακριβώς. Και μετά χρειάζεται αλλαγή. Ακριβώς. Εγώ... Αν μιλήσω για τον εαυτό μου, εσύ που δεν καταλαβαίνεις τώρα, θα μιλήσω κατευθείαν στην Εύα, θα πω ότι χρησιμοποιώ ένα κυκλικό πρόγραμμα που έχει να κάνει με την πλατφόρμα δόνησης, με το TRX, με το Pilates και λίγα βάρη. Το ξέρω πάρα πολύ αυτό καλά και κάνεις πολύ καλή δουλειά εσύ αυτό που κάνεις. Εγώ δεν λέω τίποτα. Δεν είχα την τύχη να έχω ποτέ personal trainer την Εύα, όμως η Εύα με έβλεπε. Με μαστίγιο. Ναι, όχι. Δίπλα, ποτέ, όχι, πλάκα κάνω. Οφείλω δε να πω ότι η Νάνση ήταν μία από τις καλύτερες γυμνάστριες που έχω συνεργαστεί ποτέ. Τώρα για άλλους και διαφορετικούς λόγους και συγγενικούς λόγους περισσότερο είμαι κάπου αλλού. Έρχονται στο σπίτι μου ουσιαστικά και γίνεται όλο αυτό. Λοιπόν, όμως δεν το άφησα και το συνεχίζω κανονικά. Αυτό που όμως που δεν μπορώ να αντισταθώ όπως πάρα πολλές γυναίκες και πάρα πολλοί άντρες είναι αυτά που συζητάμε καθημερινά με τον Βασίλη. Είναι μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή. Δηλαδή, προχθές την Τρίτη ή τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα ήταν ο Γιάννης Αντωνόπουλος εδώ, ο ποδοσφαιριστής. Ήρθε ο άνθρωπος με τα γλυκά του, με κάτι σοκολατόπιτες τεραστίων διαστάσεων. Εγώ δεν αντιστάθηκα. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν την πήρα εδώ στον αέρα και τρώγα. Δηλαδή, τέσσερις κουταλιές της έφαγα. Μέχρι τότε δεν τρώμε. Ισορροπημένα. Ισορροπημένα. Έφαγες τρεις κουταλιές, τέσσερις, τρία-τέσσερα έτσι. Τρία. Έγκλημα είναι αυτό. Δεν έφαγες καν μια σοκολατόπιτα. Έφαγες λίγο, ένα κομματάκι. Όχι, σοκολατόπιτα τις φάγανε άλλοι, για πλάκα. Άλλο αυτό. Ναι. Δεν θα φας κάτι. Θα κάτι που λέω σε όλους τους. Εγώ δεν σε βλέπω. Δεν σε βλέπω αδύνατη, δεν σε βλέπω. Μια χαρά σε βλέπω. Άρα τρως.
Προφανώς το καίς κιόλας, δεν είναι ο δεντρός, μήπως είναι δεντρός τώρα. Α, κάθε άνθρωπος είναι και διαφορετικός, που σημαίνει ότι δεν μπορώ αυτό που κάνω εγώ να το κάνεις εσύ. Ούτε αυτό που κάνεις εσύ να το κάνει ο άλλος. Οπότε το ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής, ναι, για τον καθέναν είναι λίγο διαφορετικό. Mm-hmm. Κάποιος που δεν μπορεί να κάνει πάνω από 3-4 γεύματα τη μέρα, δεν θα του επιβάλλω εγώ να τα κάνει, γιατί πρώτον, περνάει στο μυαλό του ότι «Α, τι ώρα είναι, πρέπει να φάω αυτό», «Α, τι ώρα είναι, πρέπει να φάω αυτό». Mm-hmm. Καταντάει κούραση πια. Πρώτον, καταντάει κούραση, αιμονή, και δεύτερον, ο οργανισμός δεν έχει μάθει να μετράει μερίδες. Αυτό που λέμε μερίδα, 200 γραμμάρια, 100 γραμμάρια, δεν έχει μάθει να μετράει αυτό. Δεν είμαι υπέρ καμίας δίαιτας, παρά μόνο πάνω στον καθένα. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα μου πεις εσύ ότι δεν τρώω πρωινό, θα σε κάνω να φας πρωινό, άμα μου πεις κι άλλο ένα γεύμα, οκ. Okay. Εκεί, άντε τρία, δεν θα σε αναγκάσω να φας 5 γεύματα. Τώρα, άμα με ρωτάς, ναι, τρώω, και επειδή η λατρεία μου είναι τα γλυκά, έχω φάει πολύ στέρηση. Γλυκά θα φάω μια φορά την εβδομάδα. Μπορεί να φάω μόνο γλυκά όμως. Δεν σταματάω τη γυμναστική. Πράγμα που σημαίνει ότι και αυτό, αν λέγεται μέτρο, ναι, είναι το δικό μου μέτρο αυτό. Κάποιος μπορεί να είναι το μέτρο του ένα κομματάκι σοκολάτα ή μια κουταλιά μέλι, ένα γλυκό μετά το φαγητό, και αυτό. Επειδή λοιπόν, ναι, το παραδέχομαι, το ξέρουν όλοι. Άμα μου δώσει ένα ζαχαροπλαστή, μπορώ να το φάω όλο, γιατί δεν έχω stop. Στερούμε και έχω βάλει κόφτη στη μία μέρα. Mm-hmm. Το αντέχεις. Με πολύ δυσκολία, αλλά το. Μία μέρα την εβδομάδα θα φας, ξέρω εγώ, ένα γλυκό. Αυτό. Ένα ζαχαροπλαστή. Μία φορά την εβδομάδα. Α, όχι, πλακώνεσαι μία φορά την εβδομάδα. Άμα μπορείτε να ρωτήσετε πολλά από εγώ τα τζίδικα και ζαχαροπλαστή. Τις περιοχές μας. Τι κάνει η Εύα λοιπόν όταν τα επισκέπτεται. Βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή κάποιος θα πάρει το κυπελάκι, εγώ θα πάρω το κυπελάκι του μισού κιλού. Α, τόσο πολύ. Ναι. Μπράβο σου όμως. Εντάξει, δεν έχεις ανάγκη εσύ τώρα. Είναι αυτό όμως που λέμε το σώμα θυμάται. Έτσι. Μία ισορροπημένη διατροφή, γενικότερη και όχι κατά άτομο, γιατί όπως είπαμε κάθε άτομο είναι, ναι, εντελώς διαφορετικό. Μία ισορροπημένη διατροφή πώς πρέπει να είναι, πώς πρέπει να ξεκινάμε τη μέρα μας. Καθότι το σώμα ξυπνάει με καταβολισμό, δηλαδή ο μεταβολισμός είναι αργός και ξυπνάμε, χρειαζόμαστε κατά βάση πρωτεΐνη και όχι τόσο υδατάνθρακα, που σημαίνει ότι το μπούκο μας στα δημητριακά, στα ψωμιά και σε αυτά δεν είναι τόσο αναγκαίο. Mm-hmm. Το να, ανάλογα και τη δυσανεξία του καθενός, τώρα εγώ λέω ένα γενικό πλάνο, ένα γιαούρτι, ένα γάλα, αγελάδωση και μη, αμυγδάλου, καρύδας, οτιδήποτε. Μαζί με λίγα, πολύ λίγα δημητριακά που έχουν φυτικές ίνες, όπως και ξηρούς καρπούς μαζί, είναι ένα δείγμα καλού πρωινού. Τώρα, αυγά. Αυτό μου το έχεις ξαναπεί. Πάρα πολλά αυγά. Πες μου σε παρακαλώ το θέμα με τα αυγά. Το θέμα με τα αυγά, το ασπράδι, έτσι. Κύρια πηγή πρωτεΐνης, είναι μόνο πρωτεΐνη. Σε τι μορφή? Βραστό. Ο μελέτας αντικολλητικό, το να βάλεις λίγο ελαιόλαδο δεν είναι κακούργημα, πτέσμα, με βάση τα όλα αυτά που τρώμε τα υπόλοιπα. Το κρόκανο το τρως. Όχι. Ναι, όταν τρως, εγώ π.χ. που τρώω 5 αυγά τη μέρα, θα φάω 2 κρόκους. Mm-hmm. Τα λέτε από όλα αυτά. Και 5 είναι λίγα, από άλλους θα ακούσεις 10, ας πούμε, εντάξει. Όχι, είναι η κύρια πηγή τροφής μου, είναι αυτό που σου λέω, ότι τη διατροφή που κάνω εγώ δεν μπορεί να την ακολουθήσει εύκολα κάποιος. Ναι. Πάει αυτό. Όχι, μ' αρέσει που το ξεκαθαρίζεις για τον κόσμο που μας ακούει. Δεν σημαίνει πως επειδή τρώει η Εύα. Δεν σημαίνει πως επειδή τρώει η Εύα 5 αυγά τη μέρα, ότι πρέπει να φάτε κι εσείς. Πάντα όταν συζητούσα με την Εύα, το πρώτο πράγμα που μου έλεγε είναι τρως αυγά. Ναι. Φάε αυγά. Ναι, ναι. Έλα όμως που εγώ βλέπω τα αυγά και φεύγω τρέχοντας. Είναι ένα. Προσπάθησα. Η διατροφή είναι και το. Είναι αυτό που λένε ότι τρως είσαι λίγο. Οκ. Τέλος πάντων, διαφορετικά το πρωινό που μπορεί. Από πού να αρχίσω. Yes, το πρωινό που μπορεί να φάει ο καθένας για μένα είναι λίγο πιο free σε σχέση με τα άλλα γεύματα. Δηλαδή, θες να φας κάτι απαγορευμένο, φάτο το πρωί. Το προτιμώ να το φάει κάποιος το πρωί. Κοίταξε, για μένα ένα ολοκληρωμένο πρωινό είναι μία ομελέτα δυνατή με μπέικον. Ωραία. Πολύ ωραία. Με τυράκι μέσα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Με τυράκι μέσα. Μου αρέσει πολύ το γλυκό, το κέικ, ας πούμε. Μου αρέσει πολύ η φρυγανιά με το μέλι και το βούτυρο ή με τη μαρμελάδα και το βούτυρο. Αυτό, δεν καμάρι μου, αυτά κάθε μέρα. Όχι, όπως κάνεις διακοπές. Σου είπα τι μου αρέσει σε πρωινό. Πρωινό και λες αυτά. Όχι,
Πώς εξελιγώ. Δεν το κάνω κάθε μέρα. Αυτό λέμε τώρα. Εγώ κάθε μέρα πίνω ρίζα, παιδί μου, και τρώω μια μπανάνα. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ, ξέρω εγώ, η φρυγανιά με το μέλι, τη μαρμελάδα, τη φτιαχτή κυρίως. Τι άλλο. Ενδεχομένως να μου αρέσουν και τα τυροπιτάκια ψητά γκουρού. Μου αρέσουν τα κουρασάν. Μου αρέσει ένα μεγάλο και πλήρες πρωινό. Και ποικιλία, να βλέπεις. Δεν σου κρύβω ότι πολλές φορές σε διακοπές έχω κάνει και το εξής. Φρυγανισμένο ψωμί, μαρμελάδα και μερέντα. Φρυγανισμένο μπέικον από πάνω. Α, ωραίο. Δίνεις και ιδέα. Ναι, είναι εξαιρετική, εξαιρετική έτσι, πρόταση αυτή. Λοιπόν, αυτό βέβαια οπωσδήποτε δεν μπορείς να το κάνεις κάθε μέρα. Η προσωπική μου επιλογή είναι κάθε μέρα ένα φρούτο το πρωί και πίνω και ένα φέψιμα, ξέρω εγώ. Ίσως ένα χαμόμηλο, ένα τσάι, Λουίζα. Εντάξει, και αυτά θα σου πούνε ότι είναι λίγο. Ότι είναι λίγο αυτό για κάνω πρωί. Κάθε πρωί. Ναι. Είναι, είναι, λίγο, είναι, είναι, λίγο, είναι λίγο. Οπότε ανάλογα, γι' αυτό λέω ένα πρωινό για τον μέσο. Αν φάω εγώ δημητριακά, να κοίταξε τώρα πώς είναι ο κάθε άνθρωπος. Αν φάω εγώ δημητριακά, μπορώ να πεθάνω όλη την μέρα, ας πούμε. Σωστό, και εγώ. Μου δημιουργήσω εγώ το πρόβλημα. Ενώ αν φάω μια ολόκληρη σκάφη με τηγανιτές πατάτες, δεν πάω αυτό. Φεύγοντας από τα τεχνικά, θα σε ρωτήσω κάτι εγώ, θα μου το απαντήσεις μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε, ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Κατά πόσο έρχεται κάποιος και σου λέει, άντρας ή γυναίκα, φαντάζομαι κυρίως σε γυναίκες γυμνάζεις, ότι κοίταξε να δεις, Εύα, εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα υγείας, ούτε έχω κάποιο άλλο θέμα. Απλά επειδή δεν έχω αυτοπεποίθηση και θεωρώ ότι φτιάχνοντας ένα καλύτερο σώμα όπως το θέλω εγώ, θα αποκτήσω αυτοπεποίθηση και θα με βοηθήσει στην προσωπική μου ζωή και γενικότερα. Μετά τις διαφημίσεις. Μετά τις διαφημίσεις. Έτσι, ερωτήματα. Μπράβο. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. 34 λεπτά μετά τις 10 εδώ μαζί από τον DRS 92,2 στο FM. Με φύγει κανείς, ερχόμαστε σε 2 λεπτά εδώ μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. 41 λεπτά μετά τις 10, εδώ μαζί από τον DRI 92,2 στο FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας βλέπετε τώρα ζωντανά από τη σελίδα μας στο Facebook. Μας ακούτε από το Live 24 και φυσικά από το FM στους 92,2. Κοντά μας η Εύα Ιλιμπέρη. Πριν πάμε στην συζήτησή μας, πριν συνεχίσουμε το δεύτερο μέρος της συζήτησή μας, Βασίλη, κάτι έχεις να μας πεις. Να πούμε για τα καλοκαιρινά μπαζάρ που γίνονται από το χαμόγελο του παιδιού, για το χαμόγελο του παιδιού σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ωραία. 29 Ιουλίου, να πούμε για την περιοχή μας. Θα είναι το μπαζάρ στο Ναύπλιο, στην πλατεία Φιλελλήνων, από τις 6 το απόγευμα. Το χαμόγελο του παιδιού και φέτος το καλοκαίρι, λοιπόν, προσκαλεί τους φίλους και υποστηρικτές του να επισκεφτούν τα καλοκαιρινά μπαζάρ που διοργανώνει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και να στηρίξει το δύσκολο έργο του. Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το ευρύ φάσμα των δράσεων του οργανισμού, καθώς και να διαλέξουν ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία καλοκαιρινών και άλλων ειδών, πάντα σε προσιτές τιμές. Στα καλοκαιρινά μπαζάρ μπορείτε να βρείτε πετσέτες θαλάσσης, κουβαδάκια, λογοτυπημένα είδη του οργανισμού, μπουκάλια, ποτήρια, κούπες, διάφορα τέλος πάντων, σαν σουβενίρ που μπορεί να πάρεις. Οι ανάγκες των παιδιών δεν κάνουν διακοπές και το χαμόγελο του παιδιού βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί, καθημερινά, πανελλαδικά, 24 ώρες το 24ωρο. 29 Ιουλίου, λοιπόν, να πούμε, είναι το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 29 ναι. Είναι Σάββατο, λοιπόν, από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Φιλελλήνων. Λοιπόν. Λίγα δευτερόλεπτα θα δανειστώ ακόμη από ένα θέμα που μόλις τώρα μας έστειλε ο Γιώργος Ορασιάς. Την άνοιξη του 2018 στο Ναύπλιο, με συμμετοχή της Βαλένθια, θα έχουμε το International Elite Youth Tournament. Μία εβδομάδα μετά από την παρουσίαση των σχολών της Βαλένθια που αρχίζουν τη λειτουργία τους στην Ελλάδα, η Ισπανική ομάδα ανακοινώνει τη διοργάνωση ενός κορυφαίου διεθνούς ποδοσφαιρικού τουρνουά για ταλαντούχους παίκτες που θα γίνει την άνοιξη του 18 στο Ναύπλιο με την υποστήριξη του Δήμου Ναυπλιαίων. Μια εξαιρετική διοργάνωση, όπως μας είπε και η Εύα πριν, γίνονται τόσες διοργανώσεις στην περιοχή μας. Να πούμε ότι ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτρης Κοστούρος είπε ότι είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μία από τις κορυφαίες ισπανικές και ευρωπαϊκές ομάδες, όπως είναι η Βαλένθια, θα έρθει εδώ και θα μας θυμίσει με την παρουσία της. Η διεξαγωγή του τουρνουά θα διαφημίσει τον Ναύπλιο και την αργολίδα σε όλο τον κόσμο και θα προσφέρει τα μέγιστα στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής μας. Κυρίως όμως θα προσφέρει στα παιδιά μας την ευκαιρία να έχουμε υγιή πρότυπα και να αντιληφθούν τα μεγάλα ωφέλη που μπορεί να προσφέρει ο αθλητισμός.
Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για αθλητισμό και έχουμε εδώ την Εύα τη Λιμπέρ, την οποία θα εκμεταλλευτούμε μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Βασίλη μου, θέλω να επαναλάβεις την ερώτησή σου πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Να συνδέσω την ψυχολογία και τη διάθεση λοιπόν με την εξωτερική μας εμφάνιση. Απλά. Κυρίως την αυτοπεποίθηση, ας πούμε. Έτσι, ακριβώς. Για άντρες και γυναίκες, για τις γυναίκες θα μας πεις τώρα εσύ. Και κατά πόσο αυτό το εισπράττεις εσύ από τα κορίτσια ή γυναίκες ή μεγαλύτερες κυρίες που απευθύνονται και λένε ότι μέσα στα όλα τα ωφέλη που θα έχω προφανώς και για την υγεία μου. Αλλά κακά τα ψέματα, εγώ θέλω να φτιάξω το σώμα μου για να με βλέπει ο άντρας μου καλύτερα, για να νιώθω εγώ καλύτερα. Να πω για... και κάτι άλλο. Νομίζω ότι δεν είναι... Και προκειμένου να μην μπουν στο χειρουργείο, γιατί έχουμε δει και αυτά, τα οποία εγώ προσωπικά δεν τα θεωρώ ακραία, αλλά τα θεωρώ ως το τελευταίο σκαλοπάτι, έτσι, αφού έχουμε εξαντλήσει τα πάντα. Έτσι, έτσι ναι. Έτσι μπαίνεις χειρουργείο και εφόσον έχεις και την οικονομική άνεση. Βεβαίως. Γιατί οι πιτσιρίκες τώρα δεν νομίζω να την έχουν. Καλά, οι πιτσιρίκες τώρα την έχουν την άνεση για άλλα. Πάμε και μου κάνουν, ξέρω εγώ, διάφορα άλλα στο πρόσωπο. Λοιπόν, πάμε. Τέλος πάντων, η αυτοπεποίθηση, ειδικά στη γυναίκα, είναι το βασικό θέμα της ψυχολογίας. Είναι αυτό που είπα πριν. Να γυμνάζεσαι, να έχεις έναν τρόπο ζωής για να νιώθεις καλά. Με τον εαυτό σου και μέσα στα ρούχα σου. Δηλαδή, δεν γίνεται το χειμώνα να μην μπορείς να μπεις στα τζιν που λένε «Πόπο, πήρα 8 κιλά, έχω παχύνει» και να τρέχουν το καλοκαίρι την άνοιξη να τα χάσουν. Γιατί, για να βγω στην παραλία του Ναυπλίου, της Καλαμάτα. Δηλαδή, άμα πάνε στο Μαϊάμι, τι θα κάνουν. Τι θα γίνει εκεί. Το βασικό είναι να νιώθουμε εμείς καλά. Βέβαια, μας νοιάζει και εμένα, σαν μικρότερη με νοιάζει, πω τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος και... Αλλά το βασικό είναι να νιώθουμε εμείς καλά. Σε νοιάζει. Ναι, βέβαια, γυναίκα και είμαι. Και μπορεί να είμαι. Γυναικεία φιλαρέσκεια και δεν σταματάει ποτέ. Μπορεί να είμαι και από τα πιο... να υπήρξα από τα πιο ανασφαλή άτομα. Λόγω του ότι ήταν η δουλειά μου και δεν δέχομαι όταν είσαι επαγγελματίας κάπου να δείχνεις κάτι αντίθετο. Είναι σαν να πεις... Τι παράδειγμα θα είσαι εσύ λοιπόν για τον πελάτη σου. Ένας δικηγόρος να μην γνωρίζει κάποιους κώδικες, κάποιους νόμους. Βεβαίως. Ο καθένας στον τομέα του. Ακόμα και ένας ψαράς να μην ξέρει τι ψάρι είναι αυτό. Βέβαια. Δεν γίνεται εγώ που σε γυμνάζω να σου πω πρέπει να βγάλεις, να φύγει κοιλιά, να φτιάξει χέρια, οτιδήποτε. Την είδε την κοιλιά μου, την είπε αμέσως. Όχι, Βασίλη, δεν μιλάμε. Φιλιστήκαμε. Ρε Αλεξία, και εσύ πες τίποτα. Ως παράδειγμα. Μπορεί να είναι από τις μοναδικές λιποαποθήκες των αντρών, απλά είναι πιο επικίνδυνη από τις γυναίκες. Καθότι οι γυναίκες έχουν λιποαποθήκες σχεδόν σε όλο το σώμα, έτσι. Εμφανείς. Και παλεύουμε γι' αυτό. Καθημερινά μπορώ να σου πω. Οπότε ναι, η αυτοπεποίθηση της γυναίκας είναι το α και το ω όσον αφορά το σώμα και τα ρούχα της. Και υπάρχουν αποτελέσματα. Δηλαδή, έχουν έρθει κορίτσια, γυναίκες, κυρίες μεγαλύτερες που σου έχουν πει: Εύα μου, ναι, έγινε άλλος άνθρωπος. Άλλαξε η ψυχολογία μου, ήρθε το χαμόγελο. Μιλάω και τέτοια πράγματα. Ναι. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Ναι. Μετά από κάποιες εβδομάδες ή κάποιους μήνες. Και βλέπεις τον ήλιο στο πρόσωπό τους. Το έχω και εγώ στόχο. Όποιο αναλαμβάνω, προσωπικά το λέω σαν trainer, να φέρνω εις πέρα στο αποτέλεσμα που θέλει, μπορεί όχι 100% ανάλογα την περίπτωση, αλλά αυτό, να νιώθει καλά. Μπορεί εγώ, να γίνει αιμονή. Ένα πράγμα. Μπορεί να γίνει αιμονή αυτό. Βεβαίως. Το λέω με έννοια άσχημη, έτσι. Α, με την άσχημη. Με το να πάρεις άσχημο δρόμο, ναι. Είσαι και για να τους φρενάρεις όμως. Ναι, και επειδή το έχω ζήσει, γιατί καλώς ή κακώς έχω περάσει στάδια σε αυτό το τομέα, προσπαθώ ναι, να το αποτρέψω. Χημικές δίαιτες. Η μόνη δίαιτα στην οποία μπορεί να είμαι υπέρ και δεν θεωρείται χημική, όχι, δεν είμαι υπέρ των χημικών δίαιτα, της χημικής δίαιτας, είναι η δίαιτα αυτή που είναι προς τη δίαιτα Ντουκάν, που σημαίνει, είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ο οργανισμός δεν έχει μάθει να μετράει μερίδες και γραμμάρια. Και επειδή είμαι υπέρ της πρωτεϊνικής δίαιτας, κατά βάση, είναι μια δίαιτα που σου λέει, χοντρικά φάει όσο κρέας θες και όσο σαλάτα θες. Απλά σου απαγορεύει στην αρχή, στην πρώτη της φάση, γαλακτοκομικά, αλκοόλ, ζάχαρη και τέτοια. Τα βάζει σταδιακά στη δεύτερη, τρίτη φάση. Μάλιστα. Και το είδα και σε μια φίλη μου που μόλις είχε γεννήσει, μετά από λίγο καιρό έκανε αυτή τη δίαιτα και έχασε κιλά. Είδες διαφορά, Είδε και μόνη της μεγάλη διαφορά, είδα και εγώ διαφορά. Απλά τίνει προς την κανονική νορμάλ διατροφή. Δεν είναι ότι θα κάνεις για τόσα χρόνια, θα τρως μόνο κρέας και σαλάτα. Εντάξει, κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
Καλά, εντάξει, ναι. Οπότε δεν είμαι υπέρ της χημικής δίαιτας, διότι είναι σαν να μην τρως για τρεις μέρες, χάνεις 3-4 κιλά και μετά ξανατρως και τα ξαναπαίρνεις. Η Εύελη Μπέρι παίζει πολύ ωραία μουσική. Mm-hmm. Παίζει πολύ ωραία. DJ εννοείς ή κάποιο όργανο? Ναι, όχι, DJ. Παίζει πολύ ωραία μουσική. Μα τα είπατε αυτά. Στην Καλαμάτα, πώς βρέθηκες? Στην Καλαμάτα. Η Καλαμάτα ήταν ένας προορισμός που έλεγα μετά τον Ναύπλιο θα ζούσα άνετα εκεί. Mm-hmm. Δεδομένου ότι την έχω ζήσει από την αδερφή μου που ζει εκεί. Μάλιστα. Είναι ένα υπέροχο μέρος, μοιάζει πολύ με τον Ναύπλιο, απλά είναι μεγένθηση. Διότι έχει γύρω σε 75.000 κατοίκους και κατά τα άλλα έχει θάλασσα και ένα τρόπο ζωής πολύ κοντινό με αυτό του Ναυπλίου, ναι. Οπότε ήταν μια απόφαση τη στιγμή. Έχει περισσότερο κόσμο όμως γενικότερα. Βγαίνει πολύ ο κόσμος. Έχει πολλούς φοιτητές. Γι' αυτό. Δεδομένου ότι έχει γύρω στους 6.000 φοιτητές. Είναι πολύ. Είναι πάρα πολύ. Mm-hmm. Έχει καλή ζωή. Και λόγω του δρόμου αρχίζει και η Καλαμάτα και ανεβαίνει. Και του αεροδρομίου βέβαια. Και του αεροδρομίου, ναι. Ανεβαίνει πάρα πολύ όσον αφορά τον τουρισμό, την επισκεψιμότητα. Είναι ωραία πόλη. Είναι ωραία. Και θα ξαναπήγαινα. Άνετα. Ναι. Τώρα όμως είμαστε στην ομάδα του Blue Blanc. Τώρα είμαστε στην ομάδα του Blue Blanc. Αγαπημένο μέρος. Μου έλειψε πέρσι, ομολογώ. Όνειρεμένο μέρος με πολλά events, με συναυλίες όπως έρχεται του Γιώργου Σαμπάνη, το live. Είμαστε πολύ ωραία ομάδα. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους, έτσι και αλλιώς. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Και να υπάρχουν που... δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Εντάξει, αυτό είναι σίγουρο. Έτσι και αλλιώς, αλλά πιστεύω ότι πάει πολύ καλά και το μαγαζί και σαν ομάδα είμαστε πολύ δεμένοι. Εγώ το έχω δει, σε έχω δει, ξέρω. Έτσι. Αλλά ναι. Καλύτερα να το καλό είναι να μαζίσουν από κοντά, όλοι, από κοντά. Από κοντά, από κοντά, από κοντά. Όντως, το Blue Blanc είναι ένα μέρος το οποίο από νωρίς το πρωί έχουμε πει με δωρεάν ξαπλώστρες, να το τονίσουμε ξανά αυτό, μας προσφέρει πραγματικά πάρα πολύ όμορφες υπηρεσίες και στο cocktail bar και υπέροχη μουσική και το λαβεράντε το εστιατόριο καλά. Ευτυχώς που δεν είχες έρθει κοντά μου το Σάββατο. Τα πιάτα έρχοντουσαν και φεύγανε. Έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου αυτή τη μακαρονάδα φούρνου κάποια στιγμή το Σεπτέμβριο. Εγώ να γιατί φάω. Δεν την έχω δοκιμάσει. Πρέπει να κάνει λίγο δροσιά για να την πάρει. Γιατί είναι φούρνο. Α, είναι φούρνο. Αλλά γενικότερα, ναι, τα πιάτα φέτος, το Λαβεράντα είναι εκπληκτικό. Εξαιρετικό. Εστιατόριο. Και πολύ μεγάλες μερίδες και εξαιρετική ποιότητα και υπέροχες τιμές. Παίζει αυτό το ρόλο του. Το τονίζουμε συνεχώς από εδώ. Την Εύελη Μπέρι λοιπόν θα τη βρούμε και στο Blue Blanc. Για όλους όσους θέλετε να συναντήσετε την Εύα και δεν ξέρετε πώς, μην στέλνετε μηνύματα στο Facebook. Όχι, αυτά είναι ξεπερασμένο φλερτ. Όσοι θέλετε να βρείτε την Εύελη Μπέρι λοιπόν. Τρομερή. Χρυσοκουφέδερ, έτσι. Μιλάμε τα άτομα. Τι χρυσοκουφέδερ, πας καλά, θέλω να παντρέψω την Εύα. Έτσι, μπράβο. Γιατί να παντρέψει. Γιατί να παντρευτεί το κορίτσι καταρχήν. Σε πειράζουμε, σε σε παρακαλώ. Λοιπόν. Ήθελα επίσης λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, θα την κλείσουμε μαζί, έχουν μείνει 7 λεπτά, θα ήθελα να πούμε ότι δύο πράγματα ακόμα. Είπαμε για τη συνδυαστική γυμναστική, είπαμε για τα κιλά, να δώσουμε κάποιες οδηγίες στο θέμα της ηλικίας. Βλέπω μικρά παιδιά, καταρχήν εγώ είμαι μητέρα, το ξέρεις, ξέρεις και το γιο μου, βλέπουμε μικρά παιδιά, ευτυχώς απέχει, να ασχολούνται πολύ με το γυμναστήριο, με τη γυμναστική, με τα βάρη. Πρέπει από μικρή ηλικία με τα βάρη. Πρέπει να τους καθοδηγούν. Ίσως είναι καλύτερα να ασχοληθούν με αθλήματα. Ποια είναι η δική σου γνώμη? Λοιπόν, εννοείται ότι και αν κάνουμε, είτε είναι στο γυμναστήριο είτε είναι στο γήπεδο, πρέπει να έχουμε καθοδήγηση. Mm-hmm. Δεδομένου ότι μπαίνεις σε ένα χώρο, πληρώνεις κάποιον, άρα είναι υποχρεωμένος να σε καθοδηγήσει. Ηλικία μέχρι 15-16 χρονών, καθότι ακόμα υπάρχει ανάπτυξη και σε αγόρια και σε κορίτσια, δεν είναι, δεν θα το πω απαγορευτικό, απλά δεν θεωρείται σωστό να γίνεται γυμναστική με βάρη, έτσι όπως το λέμε, με βάρη. Το καλύτερο είναι αυτό που λένε να χρησιμοποιούν το σώμα τους για βάρος, τα παιδιά αυτά. Επομένως, εγώ θα παρότρινα το παιδί μου σε αυτή την ηλικία να ασχοληθεί με το γήπεδο. Κάτι που δεν έκανα εγώ, έτσι. Εγώ 14 χρονών ήμουν στο γυμναστήριο,
Απλά έκανα. Ήμουνα στο χορευτικό κομμάτι. Ενόργανοι, aerobic, step που κάνανε τότε ήταν της μόδας. Επομένως, ναι, θα παρότρινα κολυμβητήριο, γήπεδο και στο γυμναστήριο συγκεκριμένα πράγματα, όπως είναι τα πολύ, είναι πλέον πολύ εξυγχρονισμένος ο εξοπλισμός στα γυμναστήρια. Δεν χρειάζεται να κάνουν ελεύθερα βάρη. Γι' αυτό είναι και σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Δεδομένου όμως πάντα ότι υπάρχει κάποιος για καθοδήγηση. Ναι, αυτό το ότι γίνονται ομαδικά έτσι, μαθήματα στα γυμναστήρια και είναι πολύ άριθμα. Προλαβαίνετε να δείτε τον καθένα ξεχωριστά. Σε εμάς τους τρέινερ, τους τρέινερς δεν είναι, εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επιβλέπουμε όλα αυτά τα άτομα. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να λέμε, να δίνουμε συμβουλές, συνέχεια. Συνεχώς. Γι' αυτό υπάρχει και το personal training. Στο λέω γιατί θα πω αυτό που είπαμε στο διάλειμμα. Έχω δει την Εύα σε αίθουσα Zumba. Νομίζω ότι καταρχήν δεν είναι για όλους. Ναι, δεν είναι. Δεν νομίζω ότι πάνε όλοι εκεί και θεωρούν ότι θα βγουν με το τέλειο σώμα. Αυτό νομίζω ότι δεν γίνεται. Η Εύα δείχνει τις ασκήσεις, καθοδηγεί, χορεύει μαζί τους και βλέπεις τα χέρια του ενός από εδώ, του ενός από εκεί και αυτό. Αυτό ίσως είναι περισσότερο για φαν. Δεν είναι για άσκηση, νομίζω. Ναι. Ίσως να παίρνουν κάτι τις 100% από μία αερόβια. Βασικό αυτό, καθότι ότι η ζούμπα δεν είναι χορός. Είναι συνδυασμός γυμναστικής με. Σου ήρθε να πούμε χορός. Και σου λένε: εγώ θέλω να κάνω μόνο ζούμπα γιατί μου αρέσει. Αλλά έχω την απέτηση να βγω στο τέλος του προγράμματος έτσι. Ναι, διότι έχει. Αν την κάνει σωστά, αυτό το πρόγραμμα, αν το κάνει σωστά και σαν πραγματικά θερμίδες. Γιατί δεν είναι μόνο χορός, αλλά. Ο καθένας, ειδικά στο Zumba, θα μπουν για εκτόνωση, θα μπουν να χορέψουν. Θα μπουν να κάνουν τα δικά τους και ας μην σε βλέπουν. Α, ναι. Ναι. Τότε, λοιπόν... Δεδομένου όμως ότι έχει πολλές απαγορευτικές κινήσεις. Που σημαίνει ότι δεν το συνιστώ σε όλους. Τότε λοιπόν, σε πολύ μικρό έρχονται και περισσότερο και για ψυχαγωγία, έτσι. Ψυχοθεραπεία, ψυχαγωγία, να γελάσουν, να διασκεδάσουν, να κάνουν την ώρα τους και να φύγουν. Μάλιστα. Σε αντίθεση με άλλα προγράμματα όπως το body pump, όπως το πιλάτες, που πρέπει να είσαι focus, συγκεντρωμένος, γιατί πρέπει να σκέφτεσαι το σώμα σου από πάνω έως κάτω, κάτι που δεν είναι εύκολο. Και κλείνοντας να πούμε πόσο χαλαρός μπορεί να είναι ένας trainer με αυτόν που θέλει να γυμνάσει. Δηλαδή, αν μου πεις εμένα θέλω να μου κάνεις αυτή, ναι, και θα σου απαντήσω εγώ. Εύα μου κάνει εσύ. Εγώ θα προτιμήσω να κάνω κάτι άλλο. Όχι, εγώ στην Άνση δεν το λέγα. Δεν το κάνω. Δεν θα το πάμε έτσι. Μου λες τι θες να πετύχεις. Και σου λέω, αν θες να πετύχεις αυτό, τότε θα κάνεις αυτό. Αν στην κακή μου ανάποδα, μέρα, ας πούμε, στην κακή μου μέρα σου... δεν θέλω να το κάνω αυτό. Άλλο να έχεις μια κακή μέρα και άλλο να έχεις 5 στις 7 κακές μέρες. Μου δίκηκε ένα. Δηλαδή, δεν λέω προσεκτικά εγώ, την Εύα, από την ώρα που ήρθε. Δεν λέω εγώ τι θέλω να κάνεις. Σε ρωτάω τι θες να κάνεις, να πετύχεις και σου λέω για να πετύχεις αυτό πρέπει να κάνεις αυτό. Θα μ' ακούσεις καλώς. Αν δεν και ακούς, πάμε γρήγορα να μου πεις. Θέλω να χάσω κοιλιά. Τι κάνω. Διατροφή. Διατροφή λέγοντας αυγά. Συγκεκριμένη διατροφή, να το πω λίγο πιο γενικά. Θέλω να ανορθώσω γλουτούς. Τι κάνω. Καθίσματα προβολές. Θέλω να δυναμώσω πόδια. Καθίσματα, προβολές και ασκήσεις ισχύου, άρσεις ποδιών. Και ενδυνάμωση τετρακεφάλων, φαντάζομαι, βεβαίως, σίγουρα. Ναι. Για να μην τραυματίζουμε γόνατα, βεβαίως. Τα έχω μάθει καλά αυτά. Ενδυνάμωση χεριών. Κολύμπι τώρα το καλοκαίρι. Πολλές ισομετρικές ασκήσεις. Μην τις ξαπλώσεις, εγώ αυτό το ξέρεις. Ωραία, ισομετρικές ασκήσεις τύπου σανίδα. Και πολλές φορές αντιλιακό. Βοηθάει πάρα πολύ ειδικά. Το αντιλιακό. Ναι. Ίσια πλάτη. Ίσια πλάτη, πιλάτες. Μόνο. Λοιπόν, είχαμε κοντά μας την Εύα τη Λιμπέρη. Υπέροχες πληροφορίες πήραμε για ένα εξαιρετικό σώμα. Είδα στην ανάρτηση που έβαλε στη διακόπτου, που δεν είναι μαζί μας σήμερα η Εύα. Ναι. Ξεκίνησε με το νους υγιή, σαν σώμα τη γη. Ναι. Ας το θυμόμαστε αυτό. Όχι οπότε να το θυμόμαστε, να το έχουμε κάπου έτσι. Και όχι λίγο πριν το καλοκαίρι. Και δεν είναι απαραίτητα τα άκρα ή ξέρω εγώ οι αιμονές. Το λέω εγώ τώρα που είμαι σχετικά έξω από το χώρο, έτσι, παρεξηγήσεις. Δυστυχώς αλλά η εποχή, να προσέχουμε όλοι. Δυστυχώς η εποχή είναι ακραία. Οπότε είναι δύσκολο να κρατάμε μέτρα. Να κρατάμε ισορροπίες.
Και το λέω σε γενική εικόνα της Ελλάδας. Είμαστε ακραίοι. Ναι, πήγαμε από το πολύ στο λίγο, ναι. Από το πάρα πολύ στο τίποτα. Αν το σκεφτεί, δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος να λειτουργήσει με μέτρο. Ακόμη και στην, στη γυμναστική, στην άθληση. Αυτό υπήρχε σχεδόν πάντα, δεδομένου ότι έρχεται ο Μάρτιος και πάμε. Να κάνω άκρα. Θα μπω στο γυμναστήριο από το τίποτα. Δηλαδή, συγγνώμη, το Φεβρουάριο, τον Δεκέμβριο δεν μας νοιάζει πώς είμαστε. Όσο γιατί είναι τα Χριστούγεννα και τρώμε τα πάντα. Έχουμε Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα, απόκριες. Πάσχα μετά, Άρνη. Είναι... Δηλαδή, τουρμουλιά, από τη μία γιορτή λες, εντάξει, πάμε στην άλλη, μετά την άλλη και ξαφνικά έρχεται το Πάσχα και μπαίνει Άνοιξη. Και λες, τώρα τρεχάτε ποδαράκια μου. Νίκος Λογοθέτης. Δεν το πιστεύω. Καλημέρα από Σαγκάη. Στην Αλεξία και την Εύα. Λοιπόν, ο Νίκος τώρα, όταν μου έκανε κάποιες ασκήσεις, του έλεγα, Αλεξία μου, κάνε τη σανίδα σε παρακαλώ. Αυτό. 10. Νίκο μου, είμαι σε ηλικία που θα κάνω μόνο αυτό που θέλω και όχι αυτό που πρέπει. Κάντε την εσύ, Νίκο, του έλεγα. Αλλά έχει ένα τέτοιο τρόπο να με κάνει πραγματικά να κάνω και τη σανίδα. Πραγματικά, Νίκο μου, τα φιλιά μας. Φιλιά πολλά. Τελικά έφυγε και σώθηκε και έφυγε νωρίς ο Νίκος. Ναι, έχω αυτή την εντύπωση. Μπράβο, Νίκο μου, μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ την Εύα Τηλιμπέρη που ήταν σήμερα κοντά μας. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα μέσα από την καρδιά μας. Είσαι ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλους και όλες εμάς, γιατί είσαι ένα άτομο που εργάζεται, γυμνάζεται, κάνει και δεύτερη δουλειά και τρίτη πολλές φορές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το καλό ποιο είναι, Βασίλη, το γονίδιο, παιδί μου, η εμφάνιση. Ο Βασίλης πάρα πολύ φιδωλός σήμερα. Δεν μπορώ να περισσότερα. Μας βλέπει Χριστίνα. Όχι, δεν έχω τέτοια θέματα. Απλά δεν νιώθω καλά. Νομίζει η κοπέλα ότι. Όχι, όχι. Ο Βασίλης αξίζει, είναι πάρα πολύ αυστηρός και ασχολείται πολύ με την πολιτική. Οπότε δεν λαμβάνει. Εντάξει. Εμείς θα είμαστε εδώ εκεί αύριο στις 9 με ένα νέο καλεσμένο που έχει να μας πει πάρα πολλά. Θα το ανακοινώσουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας στη σελίδα μας στο Facebook. Ευχαριστούμε όλους εσάς. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Μας είδατε από το κανάλι μας στο YouTube, μας είδατε από τη σελίδα μας στο Facebook. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη τον Αραπάκο που είναι τώρα αυτή τη στιγμή κοντά μας. Την καλημέρα μας, τα φιλιά μας στην Έλενα. Να στείλουμε σε όλους πολλά φιλιά. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα, παιδιά. Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να τα πούμε όλα. Μείνετε συντονισμένοι, να μας βλέπετε και να μας ακούτε. Να κάνετε like, μην ξεχνάτε να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook σε αναρτήσεις για το Enplo Party του Rosso Music Cafe. Θα είμαστε όλοι εκεί τη Δευτέρα, 31 Ιουλίου. Λίγο πριν τις 11, δύο ονόματα από όλους εσάς που κάνετε like θα ανακοινωθούν για να έρθετε μαζί μας εντελώς δωρεάν. Μην ξεχνάσουμε τη μεγάλη συναυλία αύριο για το Γιώργο Σαμπάνη, με τον Γιώργο Σαμπάνη στο Blue Blank. Κάντε από τώρα τις κρατήσεις σας. Πιστεύω ότι θα είναι sold out, αλλά κάντε μια προσπάθεια, βρε παιδιά. Όλοι καλή χωράνε, ο χώρος είναι τεράστιος. Και με βαρκούλα μπορείτε να δείτε. Λοιπόν, αύριο και γύρω στις 9, λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλή σας ημέρα. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί.